Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου και τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα. Πάμε κατευθείαν στο πρώτο θέμα του δελτίου μας. Η κυβέρνηση είναι κοντά στους νησιώτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από την Κάλυμνο, εκεί όπου εγκαινίασε την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου από την 1η Ιανουαρίου του 2019 σε όλα τα νησιά, ενώ προανήγγειλε πως πιλωτικά από την αρχή του έτους θα εφαρμοστεί και η επιδότηση καυσίμων για μικρά και απομονωμένα νησιά. Μίλησε για στήριξη των νησιών μέσα από αναβάθμιση των υποδομών, ενθάρρυνση των επενδύσεων και στήριξη των δομών υγείας και παιδείας. Χαρακτήρισε μάλιστα αυτονόητη την ίδρυση της Ακαδημίας στην Κάλυμνο, υπογραμμίζοντας πως η καρδιά της Ελλάδας χτυπά στα Δωδεκάνησα και όχι στην Αθήνα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να αναλύσουμε όλα τα μηνύματα τα οποία έστειλε τόσο σήμερα από την Κάλυμνο, όσο και χθες με όσα είπε στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο Αλέξης Τσίπρας σχετικά με τα στοιχήματα της επόμενης μέρας, με τη βοήθεια των συναδέλφων Φίβου Κλαδιανού και Γιώργου Σκιαδήμα, που είναι εδώ μαζί μας. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, είδαμε και σήμερα ότι είχαμε και ανακοίνωση για επέκταση του μεταφορικού ισοδύναμου σε όλα τα νησιά. Είχαμε και την προαναγγελία ότι θα ξεκινήσει μια πιλωτική επιδότηση καυσίμου για τα μικρά και τα απομονωμένα νησιά. Και αυτά όταν δεν έχει κάνει στεγνώσει το μελάνι από τις χθεσινές παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού, από τις προχθεσινές μάλλον, όταν στα Καλάβρητα μίλησε για 42 εκατομμύρια ευρώ στους κτηνοτρόφους. Αυτό ίσως να σημαίνει πως η κυβέρνηση συνεχίζει να ξύνει τον πάτο του βαρελιού και εκτός από όσα έχουμε ήδη δει και ακούσει και για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και για την ακύρωση των συντάξεων που είναι στον προϋπολογισμό, φαίνεται ότι κάθε μέρα ή κάθε δεύτερη μέρα όλο και κάτι καινούριο προστίθεται στο παζλ των ανακουφίσεων της κοινωνίας. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν ξεκινάω πρώτος. Απλώς θέλω να ξεκαθαρίσω και να το πω. Το έχω πει και από τη Δευτέρα κιόλας, όταν είχε πάει στα Καλάβρητα. Εμένα μου αρέσει να βλέπω ένα πρωθυπουργό να βγαίνει από το γραφείο του. Και θα ήθελα να βγει από το γραφείο και τα προηγούμενα χρόνια, όχι τώρα που είμαστε στην τελική ευθεία πριν τις εκλογές. Γιατί κακά τα ψέματα. Αν δεν γίνει Μάρτιο, θα γίνει Μάιο. Αν δεν γίνει Μάιο, θα γίνει Σεπτέμβριο. Δεν έχει υπάρξει κάτι άλλο. Άρα είμαστε και εποχή παχιών αγελάδων να ήταν σε προεκλογική περίοδο. Μ' αρέσει που βλέπω ένα πρωθυπουργό να βγαίνει από το μαξί μου. Πάντως το 2017 και το 2018 έκανε και όλα τα περιφερειακά συνέδρια. Είχε οργώσει κατά κύριο λόγο την Ελλάδα. Μου αρέσει καλύτερα αυτό που κάνει. Γιατί αυτό που έκανε με τα περιφερειακά συνέδρια. Πού ήταν μέσα. Στην Άξο ήταν πριν από κάποιους μήνες και εγκαινίασε τη διασύνδεση. Ναι, απλώς να σου πω. Στη Σύρο. Πολλές φορές. Στα περιφερειακά συνέδρια ήταν στοχευμένα και καλά έκανε. Γιατί ήταν σαν να έκανε μια γύρα έτσι, προεκλογική. Δεν είμαστε προεκλογική περίοδο. Αλλά απ' την άλλη, μην ξεχάσουμε τώρα κιόλας και το πόσες κλούβες μάτι ήταν σε κάθε επίσκεψη. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική. Και δεν θέλω να μπω γιατί εγώ ο πρώτος τι είπα, ότι μου αρέσει βλέπω ένα πρωθυπουργό να βγει από το μέγαρο, μέγαρο Μαξίμου. Με το πόσες φορές βγήκε ο Σαμαράς από το Μαξίμου. Γιατί να κάνω μια ερώτηση, Φίβο. Γιατί να κάνουμε σύγκριση με τον Σαμαρά. Για ποιο λόγο να αναφέρεις τις κλούβες, δεν καταλαβαίνω. Για ποιο λόγο να αναφέρεις τις κλούβες. Για ποιο λόγο τις αναφέρω. Γιατί όπου πήγαινε ο Τσίπρας δεν πήγαινε χαλαρός και ο κόσμος τον υπονοχόταν σαν Μεσσία. Όχι, καλά κάνεις, κουβέντα κάνουμε. Είναι πολλωμένα τα πράγματα. Υπάρχει ένα αντισύριζα μπλοκ και ένα μεγάλο μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά του Αλέξη Τσίπρα. Και γιατί είναι αντισύριζα. Εγώ λέω ότι υπάρχουν πολλοί που θέλουν να διαμαρτυρηθούν στον Πρωθυπουργό. Mm. Το είδαμε, ας πούμε, στη Μυτιλίνη, που διαμαρτυρήθηκε μια γυναίκα στον κύριο Τσακαλώτο, του Υπουργού Οικονομικών. Αλλά ο κύριος Τσακαλώτος και ο Πρωθυπουργός περπατάνε σε αγορές μέσα. Πήγε μέσα σε δύο εβδομάδες στα Καλάβρητα και στην Κάλυμνο. Συνομίλησε με παραγωγικούς φορείς που λένε ότι ο κόσμος της οικονομίας είναι αναφανόν. Εγώ εντάξει. Προφανώς ο Πρωθυπουργός θα έχει και αστυνομικούς και κλούβες στο μάτι σε μια τέτοια περίοδο. Μακάρι να μην υπήρχε καμία. Αλλά λέω αυτό δεν υποβαθμίζει σε καμία περίπτωση. Να ολοκληρώσω όμως προς το εξής. Δεν υποβαθμίζει σε καμία περίπτωση ότι είναι εκτός τόπου και πραγματικότητας αυτοί που λένε ότι είναι κλεισμένο στο γραφείο του και δεν τολμάει να βγει. Αυτό το πράγμα βλέπει εξωτερικά. Το λέει εξωτερικά και λέω. Εντάξει, ναι, παιδί μου, αλλά εγώ δεν λέω αυτό το πράγμα. Αναδεικνύω και λέω που μου αρέσει που τον βλέπω, θα μ' άρεσε να βγαίνει και νωρίτερα έξω, όχι μόνο τώρα. Το έκανε, το είπαμε. 15 περιφερειακά συνέδρια έκανε με κάτι τέτοιο. Έκανε και έξτρα, το ξέρω, έκανε και δύο. Εγκαινίασε τόσα πράγματα. Και είναι στι τοπικέ κοινωνίε. Τον βλέπω γεννήτε με μεγαλύτερη ευκαιρία. Εκεί πέρα του έκαναν και θερμέ υποδοχέ. Έχει μοιράσει κάποια πράγματα. Όχι, πάει σε πιο κλειστά μέρη, αυτό εννοώ. Και ξέρει τι, το γεγονό ότι πάει, προσπαθεί να αναδείξει κάτι. Πήγε στα Καλάβρητα, είπε για του κοινοτρόφου τη δίνει. Σήμερα προσπάθησε από την Κάλυμνο να αναφερθεί στην νησιωτική πολιτική. Ήταν μαζί του και ο κ. Κουβέλης, αν δεν κάνω λάθος, υπουργός Ναυτιλίας. Είπανε για τα καύσιμα, είπανε για τα εισιτήρια. Δίνει ό,τι μπορεί. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Επειδή τα θαύματα μπορεί να τελειώσουν 31 Δεκεμβρίου, και τι λέω, γιατί ό,τι δίνει τώρα είναι πιστωμένο στον φετινό προϋπολογισμό. Η υπόθεση είναι ότι θα ισχύει μετά τον Ιανουάριο. Και το λέω αυτό γιατί
Αναφέρθηκε πριν στην κυβέρνηση Σαμαρά. Όποια κυβέρνηση και να ήταν πάνω, ο Ιανουάριος είναι ένας δύσκολος μήνας για όλα τα νοικοκυριά. Όχι. Γιατί... Θα απαντήσω σε αυτό, Γιώργο. Ναι, θα απαντήσω. Μόλις ολοκληρώσω σκέψουμε ότι καταλαβαίνεις προφανώς τι πάω να πω. Γιατί είμαστε σε μια περίοδο που πληρώνουμε φόρους. Mm-hmm. Γιατί εμείς εδώ τώρα αυτή την ώρα συζητάμε τι δίνει ο Πρωθυπουργός και πού τα δίνει. Λοιπόν, πληρώνουμε φόρους. Η μεσαία τάξη έχει ξεμείνει ότι έχει απομείνει από τη μεσαία τάξη. Αν και ο κύριος Τσίπρας στις τελευταίες του παρεμβάσεις κάπως, κάπου τη θυμάται, την αναφέρει και λέει θα κάνουμε πράγματα και για αυτή. Και από την άλλη, Φίβο και Γιώργο, μην κρυβόμαστε. Αυτά είναι τα μικρά. Στη μεγάλη εικόνα, μπορείτε να μου πείτε τι γίνεται με τις επενδύσεις. Ελληνικό. Λοιπόν, έχω κουραστεί να ακούω ότι στο ελληνικό θα ξεκινήσει και θα πούνε τα μηχανήματα μέσα και θα έχουμε τόσες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και είναι πάλι μπλοκαρισμένο. Φίβο. Καταρχήν να πούμε ότι ο Γενάρης θα είναι το ίδιο καλός μήνας με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Να πούμε επίσης ότι δεν αφορούσαν μόνο το 18 αυτά που βλέπουμε τώρα. Mm. Πολλά από αυτά αφορούν το 19 και μετά και είναι μόνιμα μέτρα. Mm. Όλα τα μέτρα της ΔΕΘ είναι κυρίως αυτά. Το μέρισμα είναι. Ωραία. Yeah. Επίσης, 3,5% το ξαναλέμε. 3,5% θα πιάνει. Και το τόνισε και χτες στον Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο. Όταν πιάνεις 3,5% και λες δεν το κουνάω αυτό καθόλου, όλα τα υπόλοιπα μπορεί να τα μοιράσει όπου θέλει. Φωτιά να τα βάζει να τα κάψει να το πω. Είπε προχωράμε σε ελαφρύνσεις υπεύθυνα και κοστολογημένα. Ακριβώς, πάντα, αυτή το είναι λέει, η φράση. Πάντα το λέει. Και όλοι συμφωνούμε στην Ελλάδα ότι πάνω από το 3,5% δεν πρέπει με τίποτα να υπάρχει κάτι στο πλεόνασμα. Mm-hmm. Λοιπόν. Αυτό το τόνισε ιδιαίτερα χτες. Έχει σημασία, σε αυτό θα συμφωνήσω με τον Γιώργο. Για τη μεσαία τάξη, όχι κυρίως για τη μεσαία τάξη. Γιατί η μεσαία τάξη δεν είναι όπως ήταν η δεκαετία του 90 και του 2000 που λέγε και δεύτερο αμάξι θα πάρω και τρίτο και στο γιο μου. Είναι έτοιμο μηχανή της κοινωνικής οικονομίας. Η μεσαία τάξη έχει συνείδηση πλέον διαφορετική του εαυτού της. Έχει ανάγκη τη δημόσια υγεία. Έχει ανάγκη τη δημόσια παιδεία. Άρα δεν είμαι σίγουρος ότι ταυτίζεται με τον κύριο Μητσοτάκη και όχι με τον Τσίπρα. Θέλω να πω όμως ότι τα ανώτερα μέρη της μεσαίας τάξης φαίνεται να τα προσέχει όντως ο Πρωθυπουργός. Γι' αυτό και χθες μίλησε και για τις επενδύσεις mm-hmm. και για αυτό το 3,5% που δεν θα βάλει τη χώρα σε περιπέτειες με το να το καταστρατηγήσει. Θέλω να πω ως προς την εξωστρέφεια όμως που λέγαμε προηγουμένως ότι έρχεται και το θέμα της εκδήλωσης της ομιλίας στο Παρέντες Πώς στη Θεσσαλονίκη. Εκεί που του λέγανε. Καλά, αυτό που είπαμε προηγουμένως δεν τολμάει να γίνει το γραφείο του. Του λέγανε ότι δεν θα μπορεί να προσγειωθεί το αεροπλάνο. Καλά, τώρα πες όμως γιατί πάει τώρα στην Γερμανία, δεν εξωστρέφει τώρα, γιατί θα τρελαθούμε. Μετά σου πει να κάνει μια ομιλία σε 5-6-7.000 κόσμο που χωράει το Παλέντες Πορ. Γιατί αυτό δεν είναι απλό και πάει μάλιστα με ένα θέμα ομιλίας που παραπέμπει στις πρέσπες. Γιατί πάει. Λέει, αυτό πες, γιατί πάει. Ναι, τι πάει να πει. Πάει να πει ότι πρέπει να προχωρήσει η Βόρεια Ελλάδα παρακάτω με τη συμφωνία των Πρεσπών και όλη η χώρα, γιατί δεν πρέπει να γυρίσει ούτε η Βόρεια Ελλάδα ούτε η χώρα στην ακροδεξιά. Αυτό και πάει. Και να πάει να ανακοινώσει τη δημοψηφία τη κυρία Νοτοπούλου. Λοιπόν, αυτό είναι σου κομματικό δεν νομίζω ότι πάει στη Θεσσαλονίκη να μιλήσει σε 60.000 κόσμο για να ανακοινώσει την υποψηφιότητα τη Νοτοπούλου. Δεν είναι κακό αυτό. Έχει εικόνα. Ξέρει τι γίνεται. Ξέρει τι γίνεται και στη Βόρεια Ελλάδα με αφορμή του Σκοπιανού, επειδή αναφέρθηκε σε αυτό. Προτείνω να βάλουμε μία άνω τελεία για να ανοίξουμε όλη την πολιτική κουβέντα βάζοντας άλλο ένα θέμα το οποίο σήμερα κυριαρχεί. Κυρίες και κύριοι, επίθεση στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη διαπλοκή και τη συνέντευξή του στο Financial Times εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κυβερνών κόμμα κατήγγειλε ότι η Νέα Δημοκρατία απέκρυψε απόσπασμα τη συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη, στο οποίο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δηλώνει ότι θα βάλει τέλος στη διαπλοκή με πανίσχυρους επιχειρηματίες που αγοράζουν μηντιακούς ομίλους και ποδοσφαιρικές ομάδες για να αποκτήσουν πολιτική επιρροή. Πάμε λοιπόν τώρα στον Κώστα Πουλακίδα στην Βουλή να συνδεθούμε απευθείας για να μας εξηγήσει περί τίνος πρόκειται, αλλά και τι ακριβώς εννοεί η Κουμουνδούρου. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα. Καταρχήν, πρέπει να εξηγήσουμε, να επισημάνουμε ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει πολύ μεγάλη πολιτική ανάγκη να αποκαταστήσει, να επανασυγκολήσει, να επαναδημιουργήσει το προφίλ του σε αυτό που λέμε στον αγγλοσαξονικό κόσμο, δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Βρετανία, αλλά κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενδεικτικό των σχέσεων που υπάρχει, ειδικά με τον Αμερικάνικο παράγοντα, των σχέσεων που έχει η Νέα Δημοκρατία που δεν έχει μάλλον η Νέα Δημοκρατία με τον Αμερικάνικο παράγοντα, είναι ένα σημερινό κείμενο ενός εκδότη που ο οποίος είναι γνωστό ότι συνομιλεί με τον κύριο Μητσοτάκη, το οποίο απαιτεί από τον πρέσβη, τον είπα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αθήνα, να αποχωρεί, όταν αποχωρήσει από την Ελλάδα, να πάρει μαζί του τον Τσίπρα και τη σύζυγό του.
Επομένως, είναι ευνόητο τώρα για ποιο λόγο δόθηκε αυτή η συνέντευξη, σε μια, η συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη σε μια αγγλοσαξονική εφημερίδα. Τώρα, σε ό,τι αφορά σε αυτό το οποίο με ρώτησες. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα εξέβωσε ένα δελτίο τύπου, στο οποίο προέταξε μια διατύπωση, μια παρατήρηση που κάνουν οι Financial Times. Σύμφωνα λοιπόν με το δελτίο τύπου που εξέβωσε η Νέα Δημοκρατία, οι Financial Times εμφανίζουν τον κύριο Μητσοτάκη ως τον επόμενο πρωθυπουργό. Προφανώς, αυτό είναι το οποίο ενδιαφέρει τη Νέα Δημοκρατία. Ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Δεν ενδιαφέρονται για κάτι άλλο. Τώρα, το δελτίο τύπου αυτό σημειώνει ότι ο κύριος Μητσοτάκης ρωτήθηκε για τη διαπλοκή. Σημειώνω και εγώ ότι η διαπλοκή είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά πάρα πολύ και το θέτει πολύ συχνά ο αμερικανικός παράγοντας, διότι θεωρεί ότι η διαπλοκή εμποδίζει τις επενδύσεις, για τις οποίες υποτίθεται ότι κόπτονται τα πολιτικά κόμματα. Και στο βελτίο τύπου λοιπόν αυτό, σύμφωνα με το βελτίο τύπου αυτό, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είπε: θα είμαι ξεκάθαρος απέναντι στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, ο νόμος είναι νόμος και τα πράγματα πρόκειται να αλλάξουν. Εδώ λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος προφανώς διάβασε ολόκληρη τη συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη, διαπίστωσε ότι ο κύριος Μητσοτάκης είχε πει και άλλα πράγματα τα οποία δεν περιλαμβάνονταν στο βελτίο τύπου. Τι αποκρύβει για να μην γίνει, ας πούμε, γνωστό, αν είναι δυνατόν, στη σημερινή σύγχρονη εποχή στην Ελλάδα? Ότι ο κύριος Μητσοτάκης μέσω των ξένων μέσων μαζικής ενημέρωσης διαβεβαιώνει τον ξένο παράγοντα ότι, εισαγωγικά το διαβάζω ακριβώς όπως το αναφέρουν οι Financial Times, θα βάλει τέλος στη διαπλοκή πολιτικών παραγόντων με πλούσιους επιχειρηματίες που αγοράζουν μηντιακούς ομίλους και ποδοσφαιρικά σωματεία και τα χρησιμοποιούν ως εργαλεία για να τύχουν πολιτική εύνοια. Εμείς βλέπουμε και το χαρακτηριστικό απόσπασμα στην οθόνη αυτή τη στιγμή για του λόγου έτσι του ασφαλές. Έτσι. Συνέχισε, Κώστα. Το ποιος εννοούσε είναι τι κάνει νιά-νιά στα κεραμίδια, κύριε Μητσοτάκης. Όμως για κάποιο λόγο αυτό το σημείο η Νέα Δημοκρατία επέλεξε να μην το βάλει στο βελτίο τύπου το οποίο εξέβωσε. Από την πλευρά του τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι η Νέα Δημοκρατία, λόγω των δεσμεύσεων που θεωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει απέναντι στους επιχειρηματίες, δεν τολμά να τους πει εδώ στην Ελλάδα ότι έχει διάθεση να αντιπαρατεθεί μαζί τους. Ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ επενίσεται ότι ο κ. Μητσοτάκης τα λέει στους έξω για να τα ακούνε οι έξω και κρύβει αυτά που λέει στους έξω, τα κρύβει από τους μέσα. Εμένα πάντως όλη αυτή η υπόθεση και όλο αυτό το σκηνικό έτσι όπως το περιγράψαμε, το οποίο είναι και λίγο έτσι γκροτέσκο θα έλεγα, μου θυμίζει τη συμπεριφορά του συμπαθέστατου χαρακτήρα του Ζήκου από τη γνωστή ελληνική ταινία, ο οποίος όταν έλεγε παλεύεις, παλεύω, παλεύεις, παλεύω, παλεύεις, παλεύω, τώρα δεν παλεύω εγώ. Αυτό κάνει ο κ. Μητσοτάκης τώρα με τη διαπλοκή. Το λέει έξω ότι θα παλέψω, το λέει έξω ότι θα παλέψω, μέσα δεν το, όταν έρχεται η ώρα να το πει μέσα δεν το λέει. Και βέβαια όλη αυτή η συζήτηση διεξάγεται στον απόϊχο, θα τα πούμε στη συνέχεια και με τον Γιώργο Σχέδημα και τον Φίβο Κλαδιανό εδώ, αλλά η συζήτηση αυτή διεξάγεται στον απόϊχο μιας κουβέντας η οποία, όπως λένε οι πληροφορίες, διεξάγεται και στους διαδρόμους της Πειραιώς, στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή, όπου έχει σχολιαστεί εντόνως το γεγονός ότι ένα συγκρότημα φιλικό προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το συγκρότημα Μαρινάκη, έχει δημοσιεύσει το τελευταίο διάστημα πλήστα όσα άρθρα με κριτική κατά του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης αλλά και του ανιψιού του, του υποψήφιου δημάρχου Αθηναίων, του κ. Μπακογιάννη, με αποτέλεσμα πολλοί να διαρωτώνται πώς, πόθεν και γιατί. Και όχι μόνο με κριτική, Γιώργο, αν μου επιτρέπεις, και με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς. Γκούφι τον αποκάλυψε. Τον γράψανε γκούφι. Σε γραπτό κείμενο. Δεν ήταν μια φράση που υπόθηκε. Πάντως, οι σχέσεις Μητσοτάκη-Μαρινάκη ή οικογένειας Μητσοτάκη, εν πάση περιπτώσει, με τον κύριο Μαρινάκη, είναι μια δύσκολη εξίσωση, γιατί πηγαίνουν και σε βάθος δεκαετιών πίσω. Μάλιστα. Κώστα Πουλακίδα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το σχόλιο σου. Θα τα πούμε και στην συνέχεια του δελτίου μας. Κυρίες και κύριοι, εμείς πάμε τώρα να επιστρέψουμε στην συζήτηση με τους συναδέλφους. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο προκαλεί συζητήσεις και θα ήθελα τα σχόλιά σας για όσα είπε και για όσα δεν είδαμε σήμερα στο δελτίο τύπου της Νέας Δημοκρατίας από την συνέντευξη του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης στην εφημερίδα Financial Times. Αν μου επιτρέπετε με ένα πολύ γρήγορο για να τα πείσω, εγώ πήρα το δελτίο τύπου το πρωί. Ουσιαστικά, αυτό που είπατε πριν από λίγο, εγώ το διάβασα. Ουσιαστικά. Τι εννοώ. Όταν το πρωί νωρίς είδα τα email μου, γράφει επί λέξη ότι ο κύριος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι οι επιχειρηματίες θα πρέπει να πληρώνουν τους φόρους τους, να επενδύουν στην Ελλάδα
και να μην περιμένουν προνομιακή μεταχείριση μέσω της αγοράς τηλεοπτικών σταθμών. Αυτό. Ναι, απλώς επειδή αυτό που βλέπω εγώ στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης είχε συνδυάσει, είχε μιλήσει για ολιγάρχες οι οποίοι αγοράζουν ποδοσφαιρικές ομάδες και ναι. τηλεοπτικούς σταθμούς. Είναι πολύ πιο προσδιορισμένο. Είναι λίγο πιο προσδιορισμένο. Είναι μόνο δύο στην Ελλάδα που έχουν και το ένα και το άλλο. Μα γι' αυτό, επειδή λέτε για τον Νιάνιο στα κεραμίδια, μα γι' αυτό όμως και εγώ τι λέω τώρα. Από τη στιγμή που στο δελτίο τύπου μέσα είναι αυτό. Ουσιαστικά το λέει και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ σηκώνει ένα τέτοιο θέμα. Γιατί όπως πολύ καλά είπες είναι δύο. Για την επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να μην είναι μέσα στο δελτίο. Πώς δεν είναι, αφού είναι μέσα, ρε παιδιά, σας λέω. Όχι, δηλαδή, είναι μέσα αυτό που διάβασε. Ναι, ο καθένας είναι το άλλο. Δεν είναι το άλλο. Είναι μέσα το μισό κομμάτι. Αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα ναι. εξέδωσε και ανακοίνωση φωτίζοντας το ότι η Νέα Δημοκρατία απαντώντας πάλι δεν απάντησε για το συγκεκριμένο κομμάτι. Ανταπαντώντας μάλλον για να τα λέμε. Νομίζω ότι αυτές οι επιλογές δεν είναι τυχαίες. Δεν είπε κάποιο. Για οικονομία χώρου, ας μην βάλουμε κάτι στο δελτίο. Α, ποιο δεν θα βάλουμε αυτό. Πάντως, νομίζω ότι είναι πάντως, προσεγμένο. Πάντως, επειδή θα ξεκοκαλίζουν όλα στην κομμουνιτούρα, οπότε αντιλαμβάνομαι. Λογικό έτσι, δεν είναι. Καλά, αυτό λέω. Άρα, η Financial Times είναι το Ευαγγέλιο του καπιταλισμού. Αλλήμον, αν δεν τη διάβαζα. Βγαίνει η Financial Times και λέει ότι είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Αυτό το πες μόνος. Άρα αποδέχονται ότι είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Επειδή το λένε οι Financial Times. Μα αφού μου λες ότι τα ξεκοκαλίζουν όλα, δεν λένε τίποτα γι' αυτό. Πήγανε για το αν τον φωτογραφίζει ή όχι το συγκεκριμένο επιχειρηματία. Δεν κάνουν πολιτική. Μα δεν με καταλαβαίνεις. Από τη στιγμή που μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, δεν μπήκαν ότι γιατί ρε παιδιά είναι επόμενος πρωθυπουργός. Αποδέχονται ότι είναι επόμενος πρωθυπουργός και πάνε στα υπόλοιπα. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Εν πάση περιπτώσει, να τα αφήσουμε αυτό. Μπορεί να είναι και επόμενος πρωθυπουργός, μπορεί και να μην είναι. Τώρα δεν τα αποφασίσουμε εμείς. Αυτό θα το πει ο λαός. Οι δημοσκοπήσεις, οι Financial Times. Αυτό είναι σαν να το αποδέχεται. Πάμε λίγο παρακάτω τότε ένα κεδάκι. Εγώ αυτό λέω. Εγώ, εντάξει, επειδή τώρα να μην δημιουργήσουμε εντυπώσεις, να πω ότι ούτε οι Financial Times, ούτε οι δημοσκοπήσεις, ούτε η Κομουντούρα αποφασίζει τον επόμενο πρωθυπουργό. Να το πάμε. Τον πρωθυπουργό τον αποφασίζει ο λαός και όλοι αυτοί έχουν διαψευστεί στο παρελθόν. Ειδικά οι δύο πρώτοι το τελευταίο διάστημα. Εγώ δύο εικασίες θα κάνω, σοβαρές αν και μία έχει και λίγο πλάκα, και επειδή δεν είναι το ρεπορτάζ μου Νέα Δημοκρατία, δεν θα τολμήσω να αποφασίσω ποια από τις δύο ισχύει. Η μία εκδοχή είναι ότι υπήρξαν αυτά τα άρθρα από το συγκρότημα που ανέφερε ο Κώστας Πουλακίδας και αποφάσισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να ρίξει μια τροχιοδεικτική, μια προειδοποιητική βολή, ότι μη μου κολλάς περισσότερο, γιατί και εγώ μπορώ στο ενδεχόμενο θα πάρω την εξουσία να είμαι και εγώ σκληρός μαζί σου. Ναι. Η άλλη εκδοχή είναι ότι επειδή αυτές οι συνεντεύξεις όταν δίνονται, μιλάει με τους δημοσιογράφους ο πολιτικός και μπαίνουν σε πλάγιο λόγο, δεν μπαίνουν ολόκληρες ερώτηση-απάντηση, ενημερώνουμε τον κόσμο δηλαδή, για το τεχνικό της υπόθεσης, σκέφτηκε ο πρωθυπουργός θα πω κάτι και αυτό δεν θα μπει. Ο κ. Μητσοτάκης. Τι έχει πάθει τώρα, έχει μείνει στο επόμενο πρωθυπουργός. Μετά όμως είπε τώρα μια πλακίτσα κάναμε στους δημοσιογράφους, πουλήσαμε λίγο μούρι παραπάνω να δείξουμε ότι είμαστε σκληροί. Μη δημιουργηθεί θέμα και στην Ελλάδα. Εντάξει, όταν δίνουμε συνεντεύξεις στην Αγγλία σε γραφεία. Και προφανώς δεν μπήκε για αυτό το λόγο, είτε για τον έναν λόγο είτε για τον άλλον, στην τελικό δελτίο τύπου που εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία. Αυτό από εκεί και πέρα είναι και θέμα ρεπορτάζ Νέα Δημοκρατία, να δούμε τι από τα δύο ισχύει και θα το δούμε και το επόμενο διάστημα. Δεν ήταν μόνο ότι αποκαλέστηκε γκούφι, έχουν γραφτεί αρκετά κομμάτια, παρενοχλητικά αρκετά. Δεν έχει αλλάξει η γραμμή. Είναι εξαιρετικά επιθετική προς την κυβέρνηση Βέβαια. Του συγκροτήματος αυτού. Βέβαια, και να το λέμε αυτό. Ναι. Πάντως, παιδιά, κλείνοντας, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ναι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ καλά κάνει, γιατί αυτή είναι η δουλειά του, να αντιπολιτεύεται. Φτάσαμε στο σημείο να ενώνει κυβερνών κόμμα, κάνει αντιπολίτευση στη συνέντευξη και του μπάλιν. Λοιπόν, εγώ το πρώτο πήρα το email, πέρα από ότι ήταν 20 σειρές, 20 γραμμές. Το ζουμίρε, παιδί μου που λέμε, είχαν στείλει και την συνέντευξη τύπου. Τη συνέντευξη που δόθηκε. Άρα, δηλαδή, αν κάποιο είχε περισσότερα ερωτηματικά και ερωτήματα, θα έμπαινε στη διαδικασία και θα τη διάβαζε. Το γραφείο τύπου τι κάνει, παίρνει κάποια συγκεκριμένα points, όπως και κάθε γραφείο τύπου κόμματος. Ακόμα και ο Αλέξης Τσίπρας, να δει μια συνέντευξη, ρε παιδιά, με συγχωρείτε. Σου στέλνει ολόκληρη τη συνέντευξη και σου στέλνει και ένα πρόλογο. Όχι, ωραία. Όχι. Τι δεν όχι. Έχει ποτέ πρόλογο. Στέλνει μόνο όλη τη συνέντευξη. Α, κατευθείαν, δεν βάζει τίτλο τίποτα. Εντάξει, Γιώργο και Φίβο και Γιώργο. Δεν είναι αστείο πάντως, συγγνώμη, δεν είναι αστείο πάντως όταν υπάρχουν τέτοιου είδους αψιμαχίες, δεν είναι αστεία πράγματα. Εγώ αυτό έχω να πω, επειδή ο Γιώργος πάει να το αποβαθμίσει. Δεν το αποβαθμίζω. Και μιλάμε τώρα για το ποιος θα είναι επόμενος απέναντι πρωθυπουργός. Όταν υπάρχουν αψιμαχίες σε μια πολιτική οικογένεια που έχει δεκαετίες
που είναι στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής στην Ελλάδα και ενός τόσο μεγάλου επιχειρηματία, τα πράγματα δεν είναι αστεία, ειδικά όταν έχουν σχέση μεταξύ τους. Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε όλα όπως πάντα. Δεν το γνωρίζω, οπότε γι' αυτό και δεν λέω κάτι παραπάνω. Φίβο και Γιώργο, Γιώργο και Φίβο, να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, θα πάμε όμως στο επόμενο θέμα. Σε αναδίπλωση και δημόσια δήλωση μετανοίας προχώρησε ο Πρωθυπουργός της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ, για την αναφορά του σε Μακεδόνες του Αιγαίου, που όπως δήλωσε παρερμηνεύθηκε. Την ίδια ώρα όμως, στο φως της δημοσιότητας ήρθε το βίντεο με το επίμαχο απόσπασμα, το οποίο αφήνει εκτεθειμένο τον Πρωθυπουργό της γειτονικής χώρας. Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα στην αίθουσα σύνταξης να πάρουμε το σχόλιο της συναδέλφου μας, της Αναστασίας Γιάμαλη. Καλησπέρα, Αναστασία. Καλησπέρα, Γιώργο. Φοβάμαι ότι είναι δυστυχώς ολισθηρός ο δρόμος στον οποίο περπατάει η αξιωματική αντιπολίτευση και μερίδα και των ΑΝΕΛ. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και τυχοδιοκτικό, θα έλεγα, το παιχνίδι που παίζεται, το ότι ακούσαμε μέχρι και για μακεδονική μειονότητα. Από εκεί και πέρα, προφανώς, κανείς δεν παραβλέπει το γεγονός του ατοπήματος του κυρίου Ζάεφ. Ωστόσο, εγώ μπορώ να καταλάβω ότι πρέπει στο εσωτερικό του κοινό και για εσωτερική κατανάλωση να πει ενδεχομένως και πράγματα για να πουλήσει κάτι. Προφανώς όλα αυτά είναι σαφή στην Συμφωνία των Πρεσπών, στο άρθρο 4, παράγραφος 3. Γι' αυτό και είχαμε και αυτήν την αναδίπλωση, η οποία δεν ήταν μόνο αποτέλεσμα του τραβήγματος του αυτιού από τον διεθνή παράγοντα, τόσο από τον κύριο Ντίμιτς όσο και από τον Στόλτενμπεργκ, αλλά γενικότερα καθίσταται σαφές ότι αυτή η συμφωνία, αν να τηρηθεί, θα τηρηθεί στο σύνολό της, στο πνεύμα και στο γράμμα της. Αυτό κατέστη σαφές και από την ελληνική πλευρά σε αρκετά υψηλούς αλλά συγκρατημένους τόνους. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι και ο ανώτερος πολιτιακός παράγοντας της χώρας, ο κύριος Παυλόπουλος, χθες κατά την συνομιλία που είχε με τον Σλοβαίνο πρόεδρο, ήταν πάρα πολύ σαφής και αιχμηρός. Προφανώς τέτοιες παρερμηνίες δεν πρέπει να γίνονται, κυρίως όμως γιατί ανοίγουν σε εισαγωγικά το στόμα της αντιπολίτευσης, η οποία μπροστά στα μικροπολιτικά της συμφέροντα συχνά δεν οροδοεί μπροστά στο εθνικό συμφέρον και το ξεπερνάει, το προσπερνάει και το βάζει και αυτό έτσι στο παζάρι το μικροπολιτικό και το προεκλογικό κατά την άποψή της. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι όπως και να έχει, το μακεδονικό έχει μπει επιτέλους μετά από δεκαετίες και μετά από καριέρες που βασίστηκαν σε αυτούς τους αλυτρωτισμούς και από τις δύο πλευρές. Έχει μπει σε τροχιά επίλυσης, ότι καθίσταται απολύτως σαφές ότι η κυβέρνηση προχωρά με σταθερότητα σε αυτή την κατεύθυνση χωρίς υποχωρήσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας των Πρεσπών, και έχει σημασία και το πολιτικό σύστημα, αλλά και το πολιτικό σύστημα το οποίο προτίθεται να δώσει λύσεις και από τις δύο πλευρές, δηλαδή και η κυβέρνηση της γείτονος και η δική μας, να μην δώσει άλλη τροφή στις δυνάμεις της αδράνειας, στις δυνάμεις που άφησαν αυτά τα προβλήματα να λιμνάζουν και να δημιουργούνται ακόμη μεγαλύτερα στην θέση τους. Γιατί τα προβλήματα που δεν λύνονται δεν είναι καλύτερα από αυτά που λύνονται. Αντιθέτως, ανοίγουν ακόμη περισσότερα ανοιχτά θέματα. Ενδεικτικό είναι και το θέμα αυτό, το ανήκουστο περί μακεδονικής μειονότητας. Λες και δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στους Έλληνες πολίτες. Τώρα, αν μπορείς με μια κουβέντα, γιατί πιέζει ο χρόνος, το ένα κομμάτι της συζήτησης ήταν αυτό που φαίνεται πως τελειώνει, παρεξήγηση ήταν και λύθηκε. Το άλλο κομμάτι είναι αν αυτό επηρεάζει τους οριακούς, είναι η αλήθεια, κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς, με δεδομένο ότι βλέπουμε ήδη τη Νέα Δημοκρατία να πιέζει και τους ανεξάρτητους Έλληνες και τους ανεξάρτητους βουλευτές, ακόμα και το ποτάμι, και να λέει ότι να, ορίστε, όποιος πει ναι θα έχει αυτή την ιστορική ευθύνη πάρει στην πλάτη του. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Να αποδείξει ο καθής πού συντάσσεται, με ποιες ομάδες, με τις ομάδες της προόδου ή με τις ομάδες της συντήρησης. Εγώ εκτιμώ και από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι η πλειοψηφία των 151 είναι ασφαλής σε ό,τι αφορά την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Άλλωστε, ο ίδιος ο Πάνος Καμένος, εκείνο το διαβόητο πλέον Υπουργικό Συμβούλιο, δεσμεύτηκε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ρίξει την κυβέρνηση με
με προμετωπίδα, τέλος πάντων, ναι, το μακεδονικό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα. Αντιθέτως, νομίζω ότι για ακόμη μία φορά όλες αυτές οι εκκλήσεις, οι οποίες έχουν πολύ συγκεκριμένη και μικροπολιτική στόχευση από την αξιωματική αντιπολίτευση, θα πέσουν στο κενό. Εδώ είναι όριμο το αίτημα της επίλυσης πλέον. Αναστασία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό σου βράδυ. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο του Κεντρικού Δελτίου για την πρώτη πολιτική μας συζήτηση. Καλεσμένη απόψη μας, απόψε η βουλευτής Αχαΐας και πρώην υπουργός, η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Μελικόνη. Να ξεκινήσουμε από αυτό το θέμα. Τελικά, τι ακριβώς έγινε τις προηγούμενες μέρες? Ήταν παρεξήγηση, γιατί είδαμε το βίντεο και όσο καλοπροαίρετος και αν είναι κανείς, ένα φάλτσο από την πλευρά του κυρίου Ζάεφ υπήρξε, νομίζω. Εγώ θα έλεγα, συμφωνώντας μαζί σας, ότι μπορεί να υπήρξαν και πολλά φάλτσα. Αυτό που έχει σημασία για μας είναι ότι έχουμε μία συμφωνία στα χέρια μας, τη Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία διασφαλίζει από οποιοδήποτε τέτοιο φάλτσο. Ξέρετε, η Ελλάδα ούτε πήγε η κυβέρνηση να αρχίσει τις φωνές, να πρημοδοτήσει σε πατριωτισμό κλπ. Επικαλέστηκε το άρθρο 4, παράγραφος 3 της Συμφωνίας, ότι δεν μπορεί καμία από τις χώρες να παρεμβαίνει στα εσωτερικά και να αναμειγνύεται στα εσωτερικά της άλλης. Υποχρεώθηκε ο κύριος Ζάεφ, που προφανώς για να ικανοποιήσει ένα ακροατήριο μέσα στη Βουλή και προφανώς τους βουλευτές του ΒΜΡΟ που ψηφίζουν υπέρ της Συμφωνίας, είπε κάποιες κουβέντες παραπάνω, οι οποίες όντως μπορεί να οδηγήσουν σε καχυποψία και να δημιουργήσουν καχυποψία κλπ. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η συμφωνία. Με την επίκληση λοιπόν του άρθρου 4 της συμφωνίας, παράγραφος 3, τελειώσανε τα πάντα. Αντί λοιπόν να κρατάμε αυτό και να βλέπουμε πόσο κρίσιμη είναι αυτή η συμφωνία για την κυρία Μελικόνη, κάτι που αποσιωπάται σε αυτή τη χώρα συνεχώς, είναι μέχρι σήμερα, μέχρι τη στιγμή που δεν είχε υπογραφεί συμφωνία, μακεδονική γλώσσα λέγανε οι γείτονές μας, μακεδονική ηθαγένεια, υπηκότητα και εθνικότητα υπήρχε. Τα πάντα ήταν έτσι και μάλιστα στον αέρα. Και μάλιστα αναγνωρισμένα από τις κυριότερες χώρες. Τώρα είδατε ότι με το παραμικρό κατευθείαν έγινε μία παρέμβαση της Ελλάδας, επικαλέστηκε το άρθρο 4 και τελείωσε η υπόθεση. Άρα το γεγονός ότι η Ελλάδα, ας πούμε, μάζεψε εντός πολλών πολλών εισαγωγικών τον κύριο Ζάεφ επικαλούμενη τη συμφωνία, δείχνει ότι παραμένει, ας πούμε, σε τροχιά υλοποίησης αυτή. Βεβαίως, η κυβέρνηση είναι απολύτως σε τροχιά υλοποίησης. Γνωρίζοντας ένα πράγμα, το είπε πάρα πολύ καλά η κυρία Γιάμαλη, το έχω γράψει και εγώ πάρα πολλές φορές. Αυτή η αδράνεια των προηγούμενων κυβερνήσεων σε μείζωνα θέματα, να μην επιληθεί το μακεδονικό, ποτέ άστο μωρέ που να μπλέκουμε, να μην επιληθεί το οικονομικό, όλοι φώναζαν για διαφθορά, διαπλοκή, ποτέ όμως να μην επιλύσουμε τίποτα, άστο να πηγαίνει. Αυτό μας κόστισε πάρα πολύ. Δεν θα αφήσουμε τις δυνάμεις της αδράνειας και αυτούς οι οποίοι προσδοκούν να γίνουν πρωθυπουργοί της χώρας πατώντας ένα σαθρότατο έδαφος που είναι μιας καπηλείας, πατριδοκαπηλείας. Δηλαδή δεν μπορεί ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης να μιλάει για μακεδονική μειονότητα προκειμένου να ρίξει το ανάθεμα στην κυβέρνηση να βγει πρωθυπουργός. Εδώ φτάνουμε σε καταστάσεις οι οποίες αν δεν ήταν τόσο θλιβερές θα ήταν για γέλια. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση είναι πιστή στην επίλυση αυτής της συμφωνίας και για έναν άλλο λόγο, κύριε Μελικόνη, αν δούμε τι γίνεται γύρω μας, γι' αυτό λέω δυνάμεις αδράνειας που κατάντησαν τη χώρα εδώ που την κατάντησαν, αν δούμε τι γίνεται γύρω μας, το να φτιάχνουμε ένα έστω και ασυνείδητα, έστω εξαδρανίας, εχθρικό περιβάλλον γύρω μας ή έστω μη φιλικό περιβάλλον γύρω μας, δεν είναι ό,τι καλύτερο για αυτή τη χώρα. Το ερώτημα είναι, επειδή βλέπετε η Νέα Δημοκρατία και όχι μόνο, ουσιαστικά εμφανίζονται δικαιωμένοι μετά από αυτήν την παραφωνία του Πρωθυπουργού της γείτονος. Το ερώτημα είναι, εννοούν κατά τη γνώμη σας πραγματικά όσα λένε οι γείτονες? Δηλαδή όντως δεν υπάρχει θέμα αλυτρωτισμού, όντως δεν θα βρεθούν, δεν θα βρούμε ως χώρα κάποια πράγματα μπροστά μας? Κοιτάξτε, με όλες τις χώρες τις οποίες αναγνωρίζουμε, τα κράτη,
Πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να ανέβουν στην εξουσία εθνικιστικές δυνάμεις, ακραίες δυνάμεις και να μην ξέρουμε τι θα ξημερώσει σε όλη την Ευρώπη. Όπως ανεβαίνει η ακροδεξιά, υπάρχει κίνδυνος το ένα κράτος να έρθει σε σύγκρουση με το άλλο, με αυτά που προωθεί μια ακροδεξιά που επελάβνει σε όλη την Ευρώπη. Να σας πω ένα παράδειγμα. Η Τουρκία. Πόσα αλυτρωτικά, με ή χωρίς εισαγωγικά, έχουν πει οι τουρκικές κυβερνήσεις και οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι τα τελευταία χρόνια. Τι θα γίνει εκεί? Όνου και στην αριθμός. Όνου και στην αριθμός. Είναι δυνατόν να έχουμε μία χώρα σαν τη δικιά μας, να είναι μία φοβισμένη χώρα, να μην μπορεί να προχωρήσει σε τίποτα στο όνομα, μην τυχόν κάποτε κάποιος διεκδικήσει, έχει αλυτρωτικές βλέψεις για τη χώρα μας? Αυτό δεν είναι δυνατόν. Άρα γι' αυτό έχουμε τις διεθνείς συμφωνίες και ξεχνάμε κάτι και το ξεχνάνε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η χώρα η δικιά μας βασίστηκε στις διεθνείς συμφωνίες. Δηλαδή η εξωτερική της πολιτική ήταν πάντα βασισμένη στο σεβασμό των διεθνών συμφωνιών. Ξέρετε ποιοι δεν τις σεβάστηκαν? Οι φασίστες, οι χουντικοί, και δημιούργησαν την τραγωδία της Κύπρου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν η Ελλάδα σέβεται και φτιάχνει διεθνείς συμφωνίες που να κλείνουν οποιαδήποτε πρόοπτικη και πιθανότητα και αλυτρωτισμούς και για επεκτατικές διαθέσεις, αφήνοντας έτσι εκτεθειμένες στις χώρες που θα είχαν τέτοιες βλέψεις προς τη χώρα μας. Γι' αυτό σας ανέφερα το άρθρο 4. Επιλύθηκε αμέσως. Είναι δηλαδή η ασφαλιστική δικλίδα και υπάρχουν και άλλες τέτοιες ασφαλιστικές δικλίδες στη συμφωνία. Μια και ούτως ή άλλως, από ό,τι ξέρω, είστε μεταξύ εκείνων των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που θα ανέβετε και στη Βόρεια Ελλάδα, θα είστε μεθαύριο στην Τολεμαΐδα. Δηλαδή συμμετέχετε στην προσπάθεια να καταλάβουν οι πολίτες τι ακριβώς σημαίνουν οι πρέσπες. Είναι ώρα ή τέλος πάντων, ή μήπως είναι μια συζήτηση πολυτελείας να γίνει μια συζήτηση όπου να πέσουν ενδεχομένως κάποια ταμπού ή να υποθούν ορισμένα πράγματα με το όνομά τους, τι σημαίνει μακεδονική γλώσσα, ποιος τη δίνει, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ρήμα δίνει για κάποιον που δεν την έχει κλπ. Ναι, είναι καλό σε αυτές τις εποχές, ειδικά σε αυτές τις εποχές που επιμένω, γιατί αυτό θα βρούμε μπροστά μας, mm-hmm. οι Ευρωπαίοι, την ακροδεξιά θα βρούμε. Ξέρετε, μερικές φορές κανείς θλίβεται να βλέπει πόσο οι κοινωνίες μπορούν σε δύσκολες στιγμές να ξεχάσουν ένα τραγικό παρελθόν όπως ήταν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Λοιπόν, είμαστε αυτή τη στιγμή σε μία φάση που πρέπει να εξηγήσουμε, πρέπει να ανοίξουμε διάβλους επικοινωνίες με το περιβάλλον μας, με τον περιβάλλοντα χώρο, τη γειτονιά μας, βασιζόμενοι πάνω σε ιστορικές πραγματικότητες και όχι πάνω σε πράγματα που φτιάχνουν κάποιες σκοτεινές δυνάμεις, mm-hmm. όπως είναι η Χρυσή Αυγή, προσπάθησε να εκμεταλλευτεί και τους μαθητές, για να αποκτήσει πελατεία. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξηγήσουμε 5 πράγματα, ότι όταν έχεις μία χώρα που την αναγνωρίζουν οι πάντες ως Μακεδονία, που τη γλώσσα τους την έχουμε αναγνωρίσει εμείς το 1977 ως μακεδονική. Προσέχτε τι λέω. Που στο διαβατήριό τους, μέχρι σήμερα που μπαίνουν στην Ελλάδα, γράφει μακεδονική ηθαγένεια. Όταν λοιπόν με δική μας πρωτοβουλία και έχοντας βάλει στη Συμφωνία των Πρεσπών όλες εκείνες τις αποσαφηνίσεις του τι σημαίνει μακεδονικό για την Ελλάδα και τι σημαίνει για τη γείτονα χώρα. Mm-hmm. Ενώ λοιπόν μέχρι τώρα είχανε χάρτες, τα πάντα, τα οποία έδειχναν μία Μακεδονία αδιαφοροποίητη από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα. Και έχουμε μία Συμφωνία των Πρεσπών η οποία δημιουργεί μία τομή και λέει ότι θέλει αποσαφήνιση ο όρος, ότι τον όρο Μακεδονία με όλο το παρελθόν και το αρχαίο δεν μπορεί να το οικειοποιηθεί κάποιος και σίγουρα δεν μπορεί να το οικειοποιηθεί η Πουγουδουμού. Mm-hmm. Αυτό το κομμάτι, το μακεδονικό και του παρελθόντος, ανήκει στην Ελλάδα. Αυτά όλα αποσαφηνίζονται σε μια διεθνή συμφωνία. Και ακούμε τη Νέα Δημοκρατία να λέει θα φέρναμε μια καλύτερη συμφωνία. Γιατί δεν τη φέρατε μέχρι τώρα? Γιατί δεν θέσατε σε όλες τις συζητήσεις που έχουν κάνει υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, του ΝΑΤΟ, του οποιοδήποτε? Γιατί δεν έθεσαν ποτέ θέμα μακεδονικής γλώσσας? Γιατί δεν έθεσαν θέμα μακεδονικής εθνότητας?
Και κύριε Μελικόνη, για να μην καταντάμε και εντελώς αστείοι, η Ελλάδα και το οποιοδήποτε κράτος στο διεθνή χώρο, στον ΟΗΕ, μπορεί να παρέμβει για αυτά που αφορούν τις σχέσεις των δύο κρατών. Δεν μπορεί να παρέμβει για αυτό που συμβαίνει μέσα στο άλλο κράτος. Δηλαδή, εμείς δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε ή να μην αναγνωρίσουμε ταυτότητα σε ένα λαό. Ούτε άλλος λαός μπορεί να μας αναγνωρίσει, να μας αναγνωρίσει. Φαντάζεστε αύριο να ερχόταν κάποιος και να μας έλεγε «Όχι, δεν θα αναγνωρίζετε ότι έχετε ελληνική ταυτότητα, γιατί δεν θέλουμε εμείς». Εμάς μας ενδιαφέρει στη Διεθνή Συμφωνία να είναι αποσαφηνισμένα τα πάντα και να μην οικειοποιούνται κάτι που δεν τους ανήκει. Άλλωστε, νομίζω η εθνογένεια είναι αντικείμενο των κοινωνικών ανθρωπολόγων και όχι των κυβερνήσεων. Ακριβώς. Εμάς μας ενδιαφέρει να είναι κατοχυρωμένη η χώρα μας και να ανοίγει διάβλους επικοινωνίες με τα γειτονικά κράτη. Τα άλλα όλα, τα οποία σας λέω, μακεδονική γλώσσα είχε αναγνωριστεί επί της Νέας Δημοκρατίας, επί Νέας Δημοκρατίας το 1977. Τα διαβατήρια τους είναι έτσι. Πρώτη φορά έχουμε αποσαφήνιση αυτών των πραγμάτων και αντί λοιπόν να πούμε το κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο μετά από 3 δεκαετίες, είναι αστείο να αναπαράγουμε αυτή την ιστορία έχοντας όλες τις ασφαλιστικές δικλίδες που μας εξασφαλίζουν και τις έχουμε πια. Για να κλείσουμε αυτό το θέμα, πιστεύετε ότι με τέτοιου τύπου παραφωνίες έρχεται σε πιο δύσκολη θέση ένας βουλευτής που δεν ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε από τους ανεξάρτητους Έλληνες, είτε ανεξάρτητος γενικός, είτε ακόμη και το ποτάμι, για να ψηφίσει αυτή τη συμφωνία? Βλέπουμε ήδη να ασκούνται πιέσεις. Είδαμε τον αντιπρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων να λέει πάλι να αναπεμφθεί η συμφωνία και κάτι τέτοια. Προφανώς ο αντιπρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων είναι από αυτούς, από τους ανεξάρτητους Έλληνες που είναι πεπισμένοι ότι δεν πρέπει να υπάρχει συμφωνία. Δεν συμβαίνει αυτό με όλους τους βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Νομίζω ότι κανένας από τους βουλευτές που έχει αποφασίσει, που έχει διαβάσει τη συμφωνία, δεν γκάμπτεται από τέτοια πράγματα, πολύ περισσότερο που διαβάζοντας τη συμφωνία ξέρει πάρα πολύ καλά τι λέει αυτή η συμφωνία και ότι επιτέλους πρέπει να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Νομίζω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Εκεί που θα υπάρξει πρόβλημα και πρέπει να είμαστε όλοι σε εγρήγορση, μην ρίχνουμε δηλητήριο στους ανθρώπους χρησιμοποιώντας μία απίστευτη πατριδοκαπηλεία που φτάνει στα όρια η δημοκρατία που ρίσε τη Μακεδονία. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ή συνθήματα του τύπου «Η Κύπρος είναι ελληνική», το σύνθημα των χοντικών που είπαμε που κατέληξε. Είναι λοιπόν και εκεί έχουν ευθύνη όλα τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου. Η Νέα Δημοκρατία πάνω από όλους, γιατί είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Μην επιτρέψουμε να αυτή την πατριδοκαπηλεία να ευνοήσει κάποιους αυτές τις σκοτεινές δυνάμεις οι οποίες υπονομεύουν το μέλλον όλης της Ευρώπης. Άρα, επειδή βάζετε και το θέμα των καταλήψεων τώρα στην κουβέντα, θεωρείτε ότι υπάρχει θέμα υποκίνησης ή ότι υπάρχει δάκτυλος από την Χρυσή Αυγή, γιατί το «Η Δημοκρατία πούλησε τη Μακεδονία» είναι ένα σύνθημα κατά του πολιτεύματος, όχι κατά του ΣΥΡΙΖΑ της κυβέρνησης. Είναι αυτό. Βλέποντας κανείς τα συνθήματα, οι μαθητές που κάνουν καταλήψεις, σε καμία περίπτωση δεν έχουν όλοι σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Μπορεί να έχουν κάποιοι, δεν ξέρω, οι οικογένειές τους, δεν ξέρω και δεν μπορώ να πω. Τα συνθήματα όμως, τα οποία, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, καπελώνουν τις καταλήψεις, οι οποίες μπορεί από μέσα να έχουν και άλλες διεκδικήσεις, μαθητικές, αυτές, κοινωνικές, που είναι ευνόητο απολύτως. Τα συνθήματα όμως που καπελώνουν τις καταλήψεις, αυτά είναι τα επικίνδυνα. Αυτά είναι που δημιουργούν το μείζον πρόβλημα. Δεν είναι οι ίδιες οι καταλήψεις. Είναι τα συνθήματα και σας λέω, εγώ όταν βλέπω «Η Δημοκρατία πούλησε τη Μακεδονία, άρα πάμε κατευθείαν σε Μπαρμπαρούση», που κάλεσε από το βήμα της Βουλής των Στρατών να επέμβει και να μαζέψει τους πολιτικούς, πράγματα ανατριχιαστικά για αυτή τη χώρα, ή «Η Κύπρος είναι ελληνική», το σύνθημα των χοντικών. Αυτά είναι συνθήματα τα οποία παραπέμπουν κάπου αλλού. Και εκεί πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί και ας μην λέμε με ελαφρότητα «Ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση πούλησε τη Μακεδονία», γιατί δεν πρόκειται καθόλου περί αυτού. Κάθε νοήμων άνθρωπος το καταλαβαίνει.
Αλλά πρέπει να είμαστε πραγματικά σε εγρήγορση αυτούς τους καιρούς. Τώρα, πριν συνεχίσουμε με τα βαριά πολιτικά, είναι σήμερα μία από τις ειδήσεις της ημέρας, ναι, το ότι γράφτηκε, ας πούμε, στο Δημότυχο ο τραγικός επίλογος για την κοπέλα που δολοφονήθηκε στη Ρόδο. Και θέλω να σας ρωτήσω, ακούμε πολλούς να λένε, ας πούμε, ως περιγράφοντας το δράμα της κατάστασης και της ιστορίας αυτής, ότι π.χ. τη φράση την γνωστή, την έχετε ακούσει, δεν είχε δώσει δικαιώματα. Είχαμε σήμερα μία κυρία μοντέλα, δεν ξέρω τι ακριβώς, που λέει ότι όποια γυναίκα λέει ότι δεν έχει φάει και κανχαστούκι από τον σύντροφό της πάνω στον καυγά, λέει ψέματα. Αυτά πόσο επικίνδυνα είναι, και κάνω και αυτοκριτική, στα βαριά πολιτικά μάλλον παραμένουμε. Αυτό ήθελα να πω, στα βαρύτατα πολιτικά. Ήθελα, ερχόμενη εδώ, να ξεκινήσω την κουβέντα μας από αυτό το θέμα, γιατί με έχει ταράξει πάρα πολύ. Ένα κορίτσι 21 χρόνων, το οποίο βγαίνει με όλη τη χαρά της ζωής, στον αυθορμητισμό και κυρίως την εμπιστοσύνη στους ανθρώπους, δολοφονείται από δύο συνομήλικους της, οι οποίοι τι πιστεύουν ακριβώς? Ότι επειδή είναι κορίτσι μπορεί να κάνουν ό,τι θέλουν μαζί του. Και αν αρνηθεί, τότε φταίει το κορίτσι. Είναι ανατριχιαστικό. Δείχνει ότι η κοινωνία μας έχει κάνει μία οπισθοχώρηση σεξιστική, πάρα πολύ σημαντική, γιατί δεν είναι μόνο το φαινόμενο αυτό, πόσοι βιασμοί γίνονται κλπ. Η δε ρητορική που χρησιμοποιείται, όπως αυτό που αναφέρατε, δεν είχε δώσει δικαίωμα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μία γυναίκα κρίνεται για το αν θα ζήσει ή δεν θα ζήσει, αν θα ζήσει αξιοπρεπώς ή όχι, από το αν θα δώσει δικαίωμα? Ένα παιδί 21 χρονών έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει, να δοκιμάσει τη ζωή του όπως θέλει, και δεν κρίνεται ένα κορίτσι από σας επειδή είσαστε άντρας, αν του δώσε δικαίωμα. Πάμε εκεί στο αν φόραγε μίνι ή φόραγε εξόπλατο, άρα ο κάθε άντρας μπορεί, έχει το δικαίωμα να τη βιάσει γιατί έδωσε δικαίωμα. Πάμε δηλαδή στην άλλη στερεοτυπική φράση, τα ήθελε. Και αυτό ακούγεται. Ναι, δηλαδή ότι η γυναίκα κρίνεται κάθε φορά από τον άντρα κατά πόσο αξίζει να ζήσει, αν είναι αξιοβίωτο πρόσωπο ή όχι. Αναλόγως από το αν κρίνει αυτός, αν του δώσε δικαίωμα ή όχι. Και από το μήκος της φούστας. Και από το μήκος της φούστας κλπ. Φανταστείτε που πάμε, σε συνδυασμό με ακροδεξιά, Χρυσή Αυγή. Άκουγα και έναν εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής σήμερα για την οικογένεια, με όλα αυτά τα στερεότυπα. Το δεύτερο. Βγήκε αυτή η κοπέλα, το είδα κι εγώ στην τηλεόραση, εκεί η ευθύνη της τηλεόρασης είναι τεράστια, τεράστια, και είπε ποια γυναίκα δεν έχει φάει ένα χαστούκι και δεν έχει κάνει πλαστικές. Είναι δυνατόν μία νέα γυναίκα, από ό,τι κατάλαβα, πολύ νέα γυναίκα, να θεωρεί δεδομένο ότι ένας άντρας θα σε χαστούκίσει? Άρα δεδομένο ότι μπορεί να σε σπάσει στο ξύλο και πάνω στην οργή του άντρας είναι, μπορεί και να σε σκοτώσει. Εδώ λοιπόν φτάνουμε σε πράγματα τα οποία είναι, όχι μόνο πρέπει να μας κινητοποιήσουν, πρέπει να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει, γιατί δεν αφορά την Ελένη που χάθηκε τόσο άδικα, μόνο την Ελένη, αφορά όλες τις Ελένες αυτής της χώρας που βγαίνουν σε αυτές τις ηλικίες και σε μεγαλύτερες ηλικίες με όλη τη χαρά της ζωής, και βρίσκεται ένα αγοράκι απέναντι που έμαθε σε μια πατριαρχική κοινωνία «Δεν μου κάθισες, μπορώ και να σε καθαρίσω». Και το πιο συγκλονιστικό, θα μπορούσε να το είχαν πάει το κορίτσι στο νοσοκομείο, ναι, και το περατάξανε σας εκεί. Για μένα αυτό ήταν ό,τι πιο συγκλονιστικό έζησα τον τελευταίο καιρό, και συνδέεται και με τον Ζακ Κωστόπουλο. Είσαι διαφορετικός. Δεν είσαι ο άντρακλας έτσι όπως έχουμε κανονίσει εμείς, όπως έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Να σου ρίξουμε και ένα χέρι ξύλο μέχρι θανάτου, δεν παθαίνει τίποτα κανείς. Είναι πράγματα πάρα πολύ δύσκολα, και νομίζω ότι αυτό είναι η βαριά πολιτική. Δηλαδή όταν βγαίνουμε, η γυναίκα κρίνεται από τα μαλλιά της, το έχω ζήσει στο πετσί μου, από το πώς είναι το πρόσωπό της, τι φοράει, το σώμα της και αυτά. Πόσες φορές έχουμε μιλήσει έτσι για έναν άντρα? Είναι... Ο φασισμός της καθημερινότητας. Το είπε σήμερα πολύ πετυχημένα ο κύριος Παπαδημούλης. Ακριβώς, είναι ο φασισμός της καθημερινότητας, και κυρίως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί με αυτό τον υφέρποντα εκφασισμό της κοινωνίας, που θεωρεί πάρα πολύ αυτονόητα
αν έδωσε δικαίωμα ή δεν έδωσε μια γυναίκα. Δεν έδωσε δικαιώματα. Και εγώ την άκουσα αυτή την έκφραση και προσπαθούσα να πάρω τηλέφωνο στον τηλεοπτικό σταθμό. Σταματήστε τον, τι σημαίνει αυτό. Τώρα να επιστρέψουμε λίγο στα της Ευρώπης, στα υπόλοιπα πολιτικά λοιπόν, για να τα λέμε σωστά. Τα κίτρινα γυλαίκα φαίνεται ότι κατήγαγαν μια νίκη, τουλάχιστον για την ώρα. Φαίνεται ότι κάνει κάποια βήματα πίσω η κυβέρνηση Μακρόν. Το θέμα είναι, βλέποντας ότι μιλάμε για αστούς οι οποίοι επαναστάτησαν επειδή είδαν ότι δεν τους φτάνουν τα λεφτά για να βγάλουν το μήνα. Δεν μιλάμε για κάτι τόσο ριζοσπαστικό όσο ο Μάης, ας πούμε. Αυτό εσάς τι σας λέει για την πορεία της Ευρώπης, μιας Ευρώπης η οποία πάει σε ευρωεκλογές που πολλοί λένε ότι θα είναι υπαρξιακού χαρακτήρα για την Ένωση και μιας Ευρώπης η οποία βλέπει διαρκώς το φίδι της ακροδεξιάς να κάνει βόλτες, να μεγαλώνει, να θεριεύει κτλ. Η ακροδεξιά επελάβνει επειδή έχουμε αυτό το νεοφιλελευθερισμό που έχει επελάσει εδώ και δεκαετίες στην Ευρώπη. Τη δε τελευταία δεκαετία δεν κάνει τίποτα άλλο. Ο κύριος Μακρόν πίστεψε ότι μπορεί να επιλύσει χωρίς αντίσταση προβλήματα σε μία κατεύθυνση νεοφιλελεύθερης πολιτικής, χωρίς αντιστάσεις κλπ. Επειδή είδε μία γαλλική κοινωνία η οποία δεν ήταν σε αντιστασιακή φάση, άρα θα μπορούσαν να περάσουν. Δεν ξέρουμε πότε οι κοινωνίες μπορούν να αντιδράσουν και κυρίως μία γαλλική κοινωνία η οποία έχει παράδοση σε τέτοιες αντιστάσεις. Τι είδαν οι άνθρωποι? Σε μια Γαλλία όπου το κοινωνικό κράτος ήταν ο πυλώνας αυτού του κράτους, ο πυλώνας της δημοκρατίας του, και ξαφνικά αρχίζει να αποσυντίθεται το κοινωνικό κράτος της Γαλλίας. Είναι τρομακτικό αυτό. Βλέπουνε και τώρα διάφορα άλλα, περικοπές από εδώ, περικοπές από εκεί, και βλέπουνε ξαφνικά αυτή την περικοπή η οποία ακόμα περισσότερο τους υπονομεύει την καθημερινότητά τους. Μία καθημερινότητα που δεν ήταν η καθημερινότητα των πλουσίων. Ήταν η καθημερινότητα αυτού του στιβαρού πράγματος που είναι η μικρομεσαία τάξη και που συγκρατεί συνέχει μία κοινωνία. Σε αυτό λοιπόν αντέδρασαν οι Γάλλοι. Και εκεί ο Μακρόν υποχρεώθηκε σε υποχώρηση. Δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο. Βλέπουμε όμως ότι αυτή η νεοφιλελεύθερη πολιτική δείχνει πια τα όρια της και τα όρια της είναι προς δύο κατευθύνσεις. Ή αν δεν αντιδράσουν οι κοινωνίες έχουμε ακροδεξιά και τελείωσε, ή αν αντιδράσουν πρέπει να σταματήσει χθες η νεοφιλελεύθερη πολιτική. Δεν μπορεί να πιάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα κράτη από το λαιμό και να τους λέει τόσο θα έχετε, γιατί αν πάτε λίγο παραπάνω, εκεί θα σας βάλω κυρώσεις, θα πρέπει να έχετε προσαρμογή και όλα αυτά. Δεν γίνεται έτσι. Οι κοινωνίες είναι ζωντανοί οργανισμοί και πρέπει, δεν είναι παθητικοί, δεν επιβάλλονται από πάνω. Πρέπει να έχουν τη συνένεση. Και εδώ είδαμε, δεν υπάρχει συνένεση. Και όταν δεν υπάρχει συνένεση, η πολιτική εξουσία είναι υποχρεωμένη να υποχωρήσει. Και φαντάζομαι, για να πάμε και λίγο πιο δίπλα από τη Γαλλία, μια που λέτε αυτά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσε να πει κανείς ότι και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την βούληση της Ιταλικής κυβέρνησης, όσα και αν μπορεί να πει κανείς για αυτήν, να ανακόψει κάπως τη λιτότητα ή να φτιάξει έναν έτσι πιο χαλαρό, πιο επεκτατικό προϋπολογισμό, ίσως να είναι και εκεί ο καλύτερος χορηγός της ακροδεξιάς. Εκεί προσέχτε, εκεί είναι το δράμα. Δηλαδή να παίρνει η ακροδεξιά, η οποία είναι εντελώς συστημική δύναμη, η οποία είναι εντελώς νεοφιλελεύθερη δύναμη. Και αν συζητήσουμε για την Ιταλία αναλυτικά, δεν έχουμε το χρόνο τώρα, θα βλέπαμε ότι βασίζεται στο διχασμό της Ιταλικής κοινωνίας. Σε βόρειους πλούσιους, νότιους φτωχούς που δεν αξίζουν, στο μεταναστευτικό να μείνουν απ' έξω. Αλλά πιάνει ένα σημείο για να μπορέσει να νομιμοποιηθεί σε ευρείες μάζες. Αυτό πρέπει να το κάνει η δημοκρατία, οι δημοκρατικές δυνάμεις. Εάν δεν το κάνουν, θα έχουμε μεγάλες εκπλήξεις στην Ευρώπη. Και δυστυχώς ο υποψήφιος του Λαϊκού Κόμματος, ο κύριος Βέμπερ, είναι από τις πιο αντιπροσωπευτικές εκδοχές του πιο σκληρού νεοφιλελευθερισμού. Αλίμονο αν η Ευρώπη, οι Ευρωπαίοι πολίτες, ψηφίσουν το Βέμπερ για πρόεδρο της Επιτροπής, της Κομισιόν. Μία ερώτηση έτσι που ακούγεται απλοϊκή, αλλά φαντάζομαι απασχολεί πολλούς, είναι, ωραία, ο νεοφιλελευθερισμός επελάβει στην Ευρώπη.
Με την εξαίρεση της Ελλάδας, πραγματικά δεν μπορώ τώρα να φανταστώ άλλη χώρα, γιατί ο κόσμος από τις συστημικές δυνάμεις τις αφήνει στην άκρη και στρέφεται στην ακροδεξιά αντί για την αριστερά. Και αριστερά είναι κατά του νεοφιλελευθερισμού. Μην σας πω ότι είναι και πιο αυθεντικά από την ακροδεξιά κατά του νεοφιλελευθερισμού. Εννοείται, είναι η μόνη δύναμη που είναι κατά του νεοφιλελευθερισμού, γιατί επιμένω, η ακροδεξιά δεν είναι κατά του νεοφιλελευθερισμού. Τον χρησιμοποιεί κάποια στοιχεία για να μπορέσει να τραβήξει, γιατί είναι κατά του νεοφιλελευθερισμού. Πώς? Φταίνε οι Ρωμά, οι μετανάστες, οι αυτοί, οι μουσουλμάνοι, από εδώ ή από εκεί που χάνετε εσείς το ψωμί σας. Δηλαδή δημιουργεί διακρίσεις μέσα στην κοινωνία, δημιουργεί υπονόμευση, κατάργηση ατομικών δικαιωμάτων και κοινωνικών για μεγάλες μάζες στο όνομα ότι πρέπει να απολαμβάνουν μόνο αυτοί που έχουν την ίδια θρησκεία, εθνικότητα κλπ. Αλλά στο αφήσουμε αυτό. Η Νότια Ευρώπη, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελλάδα, οι οποίες ζήσανε την νεοφιλελεύθερη λέλαπα στη χειρότερη, στη χείριστη εκδοχή, στράφηκαν προς τα αριστερά. Στην υπόλοιπη Ευρώπη, επειδή δεν τη ζήσανε σε αυτή την εκδοχή και επειδή ο ατομικισμός και η ιδιώτευση κυριάρχησαν, οι κοινωνίες βρέθηκαν σαν χαμένες. Εκεί πατάει η ακροδεξιά. Ναι. Γι' αυτό εμείς λέμε επαναπολιτικοποίηση της κοινωνικής ζωής. Δημοκρατία εφόλης της ύλης για να μπορέσουν να κινητοποιηθούν οι μάζες. Αυτό που βλέπουμε στη Γαλλία είναι χαρακτηριστική περίπτωση. Δεν τους καλύπτει μία Λεπέν. Θέλουν να αντιδράσουν οι ίδιοι και να ξαναπάρουν, δηλαδή υποκείμενο της πολιτικής να γίνει η ίδια η κοινωνία και όχι ένας μεσσίας από πάνω, γιατί η ακροδεξιά αυτό υπόσχεται πάντα. Έρχεται ένας μεσσίας από πάνω και ως διαμαγείας, καθαρίζοντας Ρωμά, ομοφιλόφιλους, γυναίκες, όλα αυτά, μουσουλμάνους, μετανάστες, καθαρίζει και το τοπίο και εντάξει, αυτό ήταν το πρόβλημα. Μάλιστα. Κύριε Αναγνωστοπούλου, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Εγώ, κύριε Μελικόνη. Καλό σας βράδυ. Καλά. Ευχαριστώ. Στις φυλακές, κυρίες και κύριοι, οδηγήθηκαν τα ξημερώματα οι 8 προφυλακισμένοι για την υπόθεση Χρυσού, την ώρα που εκκρεμεί η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για το αίτημα της αποφυλάκησής τους. Μάλιστα, σήμερα οι συνήγοροι υπεράσπισης υπέβαλαν και νέο αίτημα άρσης της προσωρινής κράτησης των κατηγορουμένων. Ένοχο χωρίς ελαφρυντικά έκρινε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων τον πρώην υφυπουργό και στενό συνεργάτη του Κώστα Σιμίτη, Γιάννη Ανθόπουλο, για την υπόθεση τοκογλυφίας και ξεπλήματος βρώμικου χρήματος. Πάμε ξανά στον Κώστα Πουλακίδα για να μας πει περισσότερα και να πάρουμε και το σχόλιο του. Καλησπέρα και πάλι, Κώστα. Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε με την είδηση. Ο Γιάννης Ανθόπουλος, ο οποίος ήταν βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από το 1989 στο 2004, αλλά και υφυπουργός της κυβέρνησης Σιμίτη, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 15 ετών για τοκογλυφία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Μάλιστα, το δικαστήριο αποφάσισε την κατάσχεση της περιουσίας του κυρίου Ανθόπουλου μέχρι του ποσού του 1,7 εκατομμυρίων ευρώ. Στην περιουσία αυτή που κατάσχεται συμπεριλαμβάνεται και το σπίτι του στη Βούλα. Το 1,7 εκατομμύρια ευρώ ορίστηκε επειδή στο ύψος αυτό, σύμφωνα με τη δικαιοσύνη, ορίζεται το ποσό της τοκογλυφίας. Τώρα, είναι προφανές ότι το σχόλιο εδώ πέρα δεν είναι ότι έχουμε ακόμα ένα στέλεχος του περιβάλλοντος της εποχής Σιμίτη και του περιβάλλοντος του κυρίου Σιμίτη, το οποίο εμπλέκεται με τη δικαιοσύνη και μάλιστα με καταδικαστικές αποφάσεις, γιατί ζούμε στο σήμερα. Και η απόφαση αυτή δεν εκδόθηκε σε μια κενή πολιτική περίοδο. Έχουμε δει ότι τα διάφορα και κάθε είδους κυκλώματα τα οποία δέχτηκαν ένα κέριο χτύπημα με την αποκάλυψη της υπόθεσης Ριχάρβου, που όλοι δέχτηκαν κέριο χτύπημα και όλοι αντιληφθήκαμε ότι γίνεται μια προσπάθεια να υπάρξει μια αποφυλάκηση, ακόμα και διαρθής αποφυλάκηση και η αθώωση των εγκλημάτων τα οποία ενδεχομένως να έχουν συντελεστεί. Μάλιστα, η αναφορά του Πρωθυπουργού στις 28 Νοεμβρίου στη Βουλή μέσα στην υπόθεση Ριχάρβου και στις συλλήψεις που είχαν γίνει τότε, είχε εκλειφθεί ότι ήταν ένα σήμα προς τη δικαιοσύνη να προχωρήσει και σε άλλες τέτοιες περιπτώσεις παράνομου προσπορισμού χρημάτων. Γι' αυτό λοιπόν και είναι άγνες οι προσπάθειες να υπάρξει όχι μόνο αποφυλάκηση, αλλά και η αιωνία αφόωση των εμπλεκομένων στην υπόθεση αυτή. Όμως εδώ για τον κόσμο υπάρχει ένα πολιτικό και ένα κοινωνικό ερώτημα. Ποιος είναι με ποιον? Ποιος είναι με τους τοκογλύφους και ποιος είναι
με τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν τα θύματα της τροκοκληθίας. Εδώ είναι αυτό που λέμε έκαστος εφοετάχθη. Πολύ δε μάλλον, Κώστα Πουλακίδα, όταν αρκετοί, πριν καν ξεμπλεχτεί όλο αυτό το νομικό και δύσκολο κουβάρι αυτής της ιστορίας, έσπευσαν να προδικάσουν πως πρόκειται για φιάσκο. Αυτό ακούμε από χθες, έτσι. Γι' αυτό ακριβώς επισημαίνω ότι το ζήτημα εδώ πέρα είναι πολιτικό και κοινωνικό. Με ποιον είναι το πολιτικό σύστημα κάθε φορά. Με ποιον είναι το κάθε κόμμα. Αυτό είναι το κρίσιμο. Εάν κάθε κόμμα προσπαθεί με κάποιο τρόπο να σταθεί έστω και εμέσως υπέρ αυτών οι οποίοι διέπραξαν τις πράξεις αυτές που διέπραξαν στην περίοδο της κρίσης, σε αυτούς που παίρνουν το χρυσό και τα σκουλαρίκια και τα άλλα πολύτιμα πράγματα που είχαν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες στα σπίτια τους, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να αξιολογηθεί. Έτσι είναι, Κώστα Πουλακίδα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το σχόλιο σου. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, κατευθείαν στην επόμενη πολιτική μας συζήτηση για απόψε. Να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο τον βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Θόδωρο Παπαθεοδόρου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Μελιγκόνη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ για την αποδοχή της. Να ξεκινήσουμε λίγο από το πρώτο θέμα του δελτίου μας, ένα από τα κεντρικά θέματα της επικαιρότητας, που είναι οι εξελίξεις στο Μακεδονικό. Παρά το γεγονός ότι εντάξει, ξέρουμε ότι το Κίνημα Αλλαγής είναι κατά της συμφωνίας των Πρεσπών. Οι δηλώσεις ΖΑΕΦ και η αναδίπλωση που είχαμε από την κυβέρνηση της Βόρειας, του Βόρειου γειτονά μας, δεν δείχνει ότι, αν μη τι άλλο, εννοούν στα σοβαρά αυτά που λένε περί την υλοποίηση της συμφωνίας? Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Από τη μία πλευρά απευθύνεται στο κοινό του ο κύριος ΖΑΕΦ. Mm-hmm. Και το κοινό του δεν είναι τίποτε άλλο από τον κόσμο στον οποίο έχει εξηγήσει τη συμφωνία. Κύριε Μελιγκόνη, αυτό που είπε ο κύριος ΖΑΕΦ δεν είναι καθόλου παράτερο σε σχέση με το άρθρο 7 της συμφωνίας. Το άρθρο 7 της συμφωνίας, λοιπόν, για όσους το έχουν διαβάσει και για όσους εμείς το έχουμε συζητήσει και μαζί, ναι, μιλάει για τη δυνατότητα της ΦΥΡΟΜ να χρησιμοποιεί τους όρους Μακεδόνας και Μακεδονικός ανάλογα με τη δική της χρήση και να προσδιορίζουν τη μακεδονική επικράτεια, τη μακεδονική γλώσσα, το μακεδονικό πολιτισμό. Τι άλλο είπε ο κύριος ΖΑΕΦ? Ο κύριος ΖΑΕΦ μίλησε για τους Μακεδόνες εκτός της Μακεδόνες εντός εισαγωγικών, εκτός ΦΥΡΟΜ, και μάλιστα μίλησε και για τους Αιγαιοπελαγίτες και τι έχουμε κάνει για όλα αυτά. Είναι ο σκληρός πυρήνας του αλυτρωτισμού. Αυτόν τον αλυτρωτισμό που πουλάει ο κύριος ΖΑΕΦ για να μπορεί να βρίσκεται σε συνάφεια με το κοινό του, αλλά από την άλλη πλευρά, αυτό το οποίο εγώ έχω δει από την πρώτη στιγμή και το έχω, έχω πει ότι υπάρχει πρόβλημα στην Ελλάδα, είναι ότι δεν έχει ο Πρωθυπουργός, το Υπουργείο Εξωτερικών, η ελληνική πολιτική τάξη που ανήκει στην κυβέρνηση, δεν έχει αντιδράσει στα βασικά λυτρωτικά του ΖΑΕΦ. Θυμάστε την πρώτη συνάντηση, εμείς οι Μακεδόνες, εσείς οι Έλληνες. Μίλησε ο κύριος Πρωθυπουργός να τον διορθώσει? Όχι. Σήμερα, λοιπόν, έχουμε μια συμφωνία, όταν έχουμε δώσει τον όρο Μακεδονική επικράτεια, τον όρο Μακεδονική γλώσσα, τον όρο Μακεδονικό πολιτισμό, αυτό έρχεται και δένει στην εθνότητα τη Μακεδονική, την οποία και προβάλλει ο κύριος ΖΑΕΦ. Κάνει τίποτα η ελληνική κυβέρνηση για να το μαζέψει? Απολύτως τίποτα. Ποιοι παρενέβησαν? Ο Νίμιτς και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Γιατί θέλει να φτάσει. Κάποιος θα τους πήρε τηλέφωνο όμως. Προφανώς. Συναντήθηκε και ο κύριος Κατρούγκαλος με τον κύριο Ντιμητρόφ χθες. Προφανώς. Φαντάζομαι να έγιναν αυτά εκ του αυτομάτου. Κοιτάξτε, θέλω να πω ότι η ελληνική κυβέρνηση θα έρθει και θα φέρει αυτή τη συμφωνία για την οποία μιλάει ο κύριος ΖΑΕΦ στη Βουλή. Mm-hmm. Θα την φέρει και τότε θέλω να δω τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς έχουμε πάρει θέση ενάντια σε αυτή τη συμφωνία. Όχι επειδή δεν θέλουμε συμφωνία, αλλά θέλουμε μια συμφωνία η οποία δεν θα περιέχει όλα αυτά τα οποία σας είπα προηγουμένως, που καμία κυβέρνηση δεν έδωσε μέχρι σήμερα και την έδωσε η κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα. Γιατί συμφώνησε με τους Αμερικανούς? Θέλει να λήξει? Είναι ένα πακέτο συμφωνίας γενικότερο? Αυτά θα τα δείξει η ιστορία και τα μάθουμε γρήγορα. Όμως, εγώ θα περίμενα σήμερα, όπως ο κύριος ΖΑΕΦ μίλησε, ούτε τον κύριο Κατρούγκαλο, ούτε τον κύριο Νίμιτς, ούτε κανέναν. Θα ήθελα μία αντίδραση από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα έλεγε ότι θέλω το σεβασμό τη συμφωνία και αυτών που περιλαμβάνει η συμφωνία. Δεν το έκανε, όχι επειδή δεν ήθελε να ρίξει λάδι στη φωτιά, αλλά επειδή θεωρώ ότι έχει αναλάβει τεράστιες δεσμεύσεις απέναντι τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όσο και σε άλλους παράγοντες, οι οποίοι φαίνονται τώρα να πιέζουν. Τι θα γίνει όταν θα έρθει αυτή η συμφωνία? Εγώ θέλω να δω τους συναδέλφους μου στη Βουλή, όταν συζητάμε και ακούω ότι συμφωνούν μαζί μας, ότι δεν είναι δυνατόν
να δώσουμε τη μακεδονική επικράτεια. Δεν είναι δυνατόν. Γιατί? Γιατί θα χρησιμοποιηθεί μετά. Γιατί είναι ο σκληρός πυρήνας του αλυτρωτισμού. Διότι δεν είναι ούτε βόρειο-μακεδονική, ούτε σλάβο-μακεδονική. Είναι μακεδονική. Η συμφωνία λέει μέσα ότι εκείνοι θα τη λένε όπως θέλουν και εμείς όπως θέλουμε. Δηλαδή αυτό και το είπε χτες και ο κύριος Τσίπρας. Ξέρετε, θα συνεχίσει να λέει σλαβο-μακεδονική τη γλώσσα. Αγαπητέ κύριε Μελιγκόνη, ξέρετε τι περιγράφεται. Περιγράφεται την απόλυτη υποχώρηση του έργα όμνες. Ότι εμείς θα το λέμε όπως θέλετε, όπως θέλουμε και εσείς όπως θέλετε. Προς τους προσδιορισμούς. Το Βόρεια Μακεδονία όμως πώς περιγράφω την υποχώρηση του έργα όμνες όταν μόλις το περασμένο Σαββατοκύριακο ό,τι υπάρχει στο Σύνταγμά τους που έλεγε η Μακεδονία αντικαταστάθηκε με το Βόρεια Μακεδονία. Με το Βόρεια Μακεδονία. Και ταυτόχρονα υπάρχουν άθρα τα οποία θα τα δείτε όταν θα έρθουν, τα οποία μιλάνε για μακεδονική γλώσσα και για μακεδονικό πολιτισμό, για μακεδονική εθνότητα και για μακεδονικό έθνος. Αυτό δεν άλλαξε. Αυτό το οποίο άλλαξε είναι ο προσδιορισμός της δημοκρατίας, που είναι βόρειο-μακεδονική πράγματι, γιατί το είδαμε. Αυτό το οποίο όμως θα πρέπει να σας πω, ναι, και έχει πολύ μεγάλη σημασία για τώρα, για το πώς πηγαίνουμε στη συμφωνία, είναι αποδεχτήκαμε ότι η εθνικότητα, δηλαδή η υπηκότητα, παύλα, ηθαγένεια, θα είναι μακεδονική. Παύλα, πολίτης Βόρειας Μακεδονίας. Αυτό λέει η συμφωνία. Όταν λοιπόν εσείς βλέπετε τρία στοιχεία, τέσσερα να παρατίθενται. Μακεδονική υπηκότητα. Αυτό θα μείνει και το ξέρουμε όλοι. Μακεδονική γλώσσα. Μακεδονική επικράτεια. Η χώρα αυτή πώς θα λέγεται από εκεί και πέρα? Θα μου πείτε όπως λέγεται τώρα για ορισμένους. Ναι, αλλά κάναμε συμφωνία ακριβώς για να αλλάξουμε αυτό το όνομα. Και αυτό το οποίο λέω στους συναδέλφους μου του ΣΥΡΙΖΑ, είναι πραγματικά αυτό που θέλουν να ψηφίσουν αυτή τη συμφωνία, η οποία φαίνεται ότι έχει τόσο πολλά στοιχεία, τόσα πολλά στοιχεία με τα οποία διαφωνεί η μεγαλύτερη πλειονότητα των Ελλήνων, αλλά και από την άλλη μεριά ξέρουμε ότι από τώρα αναδεικνύονται στοιχεία αλυτρωτισμού που έρχονται και κάθονται στο δημόσιο διάλογο της γειτονικής χώρας. Αυτός ο αλυτρωτισμός μήπως θα είναι το επόμενο? Ξέρετε κάτι, είμαι από αυτούς που δεν μπορεί να με υποψιαστεί κανένας ότι έχω οποιοδήποτε, αν θέλετε, στίγμα εθνικισμού. Αντίθετα, λέω. Γι' αυτό και επιμένω έτσι. Πώς είναι δυνατόν. Λίγο. Ναι, δεν με τσιγκλάτε, ίσα μ' αρέσει αυτή η συζήτηση. Πώς είναι δυνατόν αυτή η κυβέρνηση να έδωσε ως μπόνους σε αυτή τη συμφωνία όσα όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις αρνήθηκαν να δώσουν? Δηλαδή, από το 2008, με την παρέμβαση των ΗΠΑ, αυτό ακριβώς μας ζητούν. Μας ζητούν να υπάρχει μία σύνθετη ονομασία, όλοι μαζί, συμφωνούμε, αλλά από την άλλη πλευρά τα ξεχωριστά της κομμάτια να δίνουν την ταυτότητα και να αναγνωρίζονται στην ταυτότητα αυτού που θέλουν οι Σκοπιανοί ως μακεδονικό έθνος. Γιατί αυτή η κυβέρνηση το έδωσε? Γιατί είναι καλύτερη αυτή τη στιγμή από ότι δεν ήταν καμία προηγουμένως? Και εν πάση περιπτώσει, επειδή είμαι υπέρ της διαπραγμάτευσης, υπέρ της συμφωνίας που πρέπει να κλείσουμε με τη Φύρομ, γιατί θα πρέπει να είμαστε εμείς από τους οποίους θα πάρει το εισιτήριο για να μπει στους διεθνείς οργανισμούς. Ερώτηση: γιατί δεν διαπραγματευτήκαμε έτσι ώστε να μην έχουμε μέσα ούτε μακεδονική επικράτεια? Η μακεδονική επικράτεια πηγαίνει στο κράτος. Ούτε μακεδονική γλώσσα, ούτε μακεδονική εθνότητα. Θα μπορούσαμε να το είχαμε καταφέρει και τότε ναι, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Σήμερα υπάρχουν προβλήματα. Και δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα βρεθεί η πλειοψηφία από τους συναδέλφους μου, τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που να ψηφίσει με τόσο ελαφρότητα τη συγκεκριμένη συμφωνία. Σας λέω, δεν είναι κάτι που χρησιμοποιεί ο ΖΑΕΦ εν τη ρήμη του λόγου του. Είναι κομμάτια της συμφωνίας. Είναι το άρθρο 7. Και το άρθρο 7 είναι αυτό το οποίο δημιουργεί και το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα με την Ελλάδα και αύριο με τους θεσμούς. Με τους θεσμούς εννοώ τους διεθνείς θεσμούς, όπως το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Νομίζω ότι πρέπει να πούμε και κάτι άλλο το οποίο έχει σημασία και κλείνω με αυτό. Ξέρω ότι καταχρώμε του χρόνου σας. Όχι, όχι. Απλώς να βάλετε μια νοτελεία, να πάμε σε ένα διάλειμμα. Ότι όλα αυτά καταλήγουν, κύριε Μελιγκόνη, και σε κάτι το οποίο έχει μεγάλη οικονομική αξία. Αν λύσουμε όλα αυτά, ξέρετε ότι θα πρέπει πραγματικά να ασχοληθούμε, και τώρα δεν ασχολείται η χώρα μας, με τα σήματα τα εμπορικά, διότι τα προϊόντα μας, τα μακεδονικά προϊόντα της ελληνικής Μακεδονίας, θα υποστούν μια απόλυτη καθίζηση. Μάλιστα. Και μεγάλο ανταγωνισμό από τα ίδια προϊόντα τα οποία θα βγαίνουν και θα έχουν αντίστοιχη επωνυμία. Μήπως αυτό θα πρέπει να ενδιαφέρει λίγο την κυβέρνηση παραπάνω από αυτά που κάνει ο κύριος Πρωθυπουργός αυτές τις μέρες? Συνεχίζουμε εδώ την πολιτική μας συζήτηση.
συζήτηση έχει προσθεθεί στην παρέα και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Βασίλης Οικονόμου. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, με τον κύριο Παπαθεοδόρου συζητούσαμε τις εξελίξεις στο Μακεδονικό και αναρωτιέμαι, παρά την αντίθεσή σας, τη δεδηλωμένη, όπως εξάλλου και του κινήματος αλλαγής, στη Συμφωνία των Πρεσπών, αν κατά τη γνώμη σας η αναδίπλωση και ο τρόπος που αναδιπλώθηκε ο κύριος Ζάεφ δείχνει ότι τέλος πάντων θέλει να το φτάσει μέχρι το τέλος. Κοιτάξτε να δείτε, οι πρόσχερες αναδιπλώσεις και οι τακτικισμοί δεν αλλοιώνουν την εικόνα, την δυσάρεστη των τελευταίων ημερών. Δηλαδή, την ουσιαστικά επαλήθευση των εκτιμήσεων ότι αυτή η συμφωνία θα δημιουργούσε μεγαλύτερα προβλήματα παρά θα έλυνε. Αυτή την εκτίμηση που κατέληξε η Νέα Δημοκρατία, φοβούμαι ότι επαλήθευεται πριν αλλιώς το λαλείς τρεις φορές, όπως λέγεται, και αυτό είναι φανερό ότι δημιουργεί τεράστια ευθύνη στους θειασότες αυτής της συμφωνίας, οι οποίοι έχουν χρόνο να συνυπολογίσουν και να εκτιμήσουν και να ζυγίσουν και τα νέα δεδομένα, έτσι ώστε να αποφύγουμε σαν λαός και σαν έθνος μια κακή συμφωνία. Δεν είναι κακό. Πιο κακό την κυβέρνηση. Να ξανασκεφτούν την κυβέρνηση. Ο κύριος Τσίπρας έχει υποχρέωση να δει το εθνικό συμφέρον και όχι το κομματικό του ή το προσωπικό του. Η στροφημία του μάλλον δεν θα επιβεβαιωθεί από αυτή τη συμφωνία σύμφωνα με αυτά τα οποία βλέπουμε, δηλαδή τις εξελίξεις και οι ερμηνείες που δίνονται από την άλλη μεριά, χωρίς να έχουν ακόμα μάλιστα την επιβεβαίωση και την καταληκτική πορεία της συμφωνίας. Σύμφωνα, αλλά δηλαδή τώρα κύριε Οικονόμου βλέπει το προσωπικό του συμφέρον. Σας το ρωτώ αυτό γιατί δεν συνηθίζεται 8 μήνες πριν τις εκλογές, αν πάρουμε το απότατο σενάριο, ότι θα γίνουν τον Οκτώβριο του 19 εκλογές, δεν συνηθίζεται να αναλαμβάνει ένας πρωθυπουργός ένα τόσο μεγάλο πολιτικό κόστος και να λύνει το Μακεδονικό. Πώς ασχολείται με το προσωπικό του δηλαδή συμφέρον? Κύριε Μελιγόνη, ο κύριος Τσίπρας καλά κάνει για τον εαυτό του. Η συμφωνία αυτή έχει την επιδοκιμασία του 20-25% της κοινή νόμη. Είναι ένα 25% που αν θα το πιάσει θα είναι και ο θρίαμβος της ήττας του στις εκλογές που έρχονται. Δηλαδή εγώ σας κάνω τώρα εδώ με ευκαιρία την εκπομπή σας και τις ειδήσεις μια πρόληψη ότι το 25% πραγματικά θα είναι μια πολύ καλή επίδοση ήττας βέβαια. Αλλά επίδοση για να μπορεί να διατηρηθεί ως αρχηγός και την επόμενη μέρα αξιωματικής αντιπολιτεύσεως. Εγώ θα σας πω ότι τώρα ο κύριος Οικονόμου, αγαπητός. Και το 25% που βλέπει. Δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να παίζει τον δικοματισμό. Γιατί το συμφέρει να είναι 25% στο ΣΥΡΙΖΑ για ένα λόγο. Όχι, ξέρετε, προσπαθώ να μιλήσω, κύριε Παπαθεοδόρου, ότι το 25% αποδοχής αυτής της συμφωνίας είναι μια βάση στο μυαλό του κύριου Τσίπρα που μπορεί να πατήσει για να πάει το 25% το εκλογικό. Όχι, εγώ δεν θέλω. Δεν είναι, νομίζω, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει 25%. Δεν έχω παραδώσει κανένα δικοματισμό. Δεν πιστεύω ότι είμαι εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και την. Κύριε Οικονόμου, δεν πιστεύω ότι υπάρχει το 25% του ελληνικού λαού που θα ήταν υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών. Όταν εξηγούμε στον κόσμο και το βλέπω παντού και στην εκλογική μου περιφέρεια, ότι όταν τους λες αυτά λέει μέσα, υπάρχει μεγάλη διαφωνία. Τις τελευταίες δημοσκοπήσεις εγώ λαμβάνω ότι ένα 25 περίπου τις 100, 20-25. Θέλουν συμφωνία. Θέλουν συμφωνία. Όχι αυτή τη συμφωνία. Πάντως ας πούμε ότι αυτό είναι ένα κοινό το οποίο μπορεί να προσεγγίσει πιο θετικά ο κύριος Τσίπρας. Γι' αυτό το λέω εγώ. Το λέω ότι θα πάει 25, αλλά κάνει τη στρατηγική του άνθρωπος, κάνει σχεδιασμούς του και ποντάρει σε αυτόν τον κόσμο ο οποίος την κίνησή του τη βλέπει, μπορεί να τη δει με συμπάθεια. Το 75% είναι σίγουρο πάντως ότι αποδοκιμάζει αυτή την συμφωνία και δεν βλέπει με θετικό τρόπο αυτή την εξέλιξη. Εκεί όμως, αυτά τώρα είναι τα ποσοστά εκλογών, τα ποσοστά δημοσκοπήσεων και δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική διάσταση του προβλήματος που είναι εθνική, έχει βάθος χρόνου, πρέπει να έχει βάθος χρόνου και πρέπει να πηγαίνει πολύ μακριά. Και πολύ μακριά με αυτές τις εκκρεμότητες που αφήνει αυτή η συμφωνία, δεν μπορώ να πας. Πάντως, υπάρχει κάτι το οποίο εμένα με παραξενεύει, το κάνετε πολλές φορές ερώτηση. Και νομίζω ότι το υπενήθηκε και λίγο ο κύριος Οικονόμου. Αν λέει αυτά τα πράγματα ο κύριος Ζάεφ σήμερα, έτσι, ο οποίος κύριος Ζάεφ έχει ανάγκη όχι μόνο να περάσει συμφωνία από τη δική του Βουλή, αλλά να γίνει αποδεκτή και από την Ελληνική Βουλή. Επομένως, προσέχουμε λίγο. Πάντως, προς το παρόν, νομίζω ότι τον ενδιαφέρει να επαναβεβαιώσει τους 80, τα 2/3, γιατί είναι κρίσιμη τρίτη. Συμφωνώ λοιπόν. Προσέξτε, είναι η τελευταία. Με και τους 80 τους έχει, δηλαδή τους 8 του Βεμερό τους έχει. Απλούστατα τους κάνει και μια καλύτερη, έτσι, μασάζ, προθέρμανση. Ναι. Ωραία.
Η δική μου η άποψη είναι η εξής. Είναι η ερώτηση που κάνω. Εάν λοιπόν τώρα που πρέπει να προσέχει έτσι ώστε να υπάρχουν και 151 από εδώ, από την πλευρά της Ελλάδας, και λέει τέτοια πράγματα, όχι μία φορά, αλλά τα λέει κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Και για πρώτη φορά υπερβαίνει τα εσκαμμένα και μιλάει για αιγαιοπελαγίτες Μακεδόνες. Μακεδονία του Αιγαίου. Για Μακεδονία του Αιγαίου. Είναι διαφορετικό πράγμα. Μακεδονία του Αιγαίου. Δηλαδή είναι καλύτερο το Μακεδονία του Αιγαίου από του Αιγαιοπελάγιου του Μακεδόνε. Η χάρτη τη Μακεδονία του Αιγαίου δεν έχει την υπόψη. Αυτοί ξέρετε ποιε ήταν. Ήταν από την εφηλιοπολεμική εποχή οι κάρτε που είχαν βγει με τη Μεγάλη Μακεδονία. Σα ρωτάω όμω, αν ο κύριο Ζάεφ, ο οποίο είναι δυτικόστροφο, είναι υπέρ των Αμερικάνων, είναι. Χάστη τι εκλογέ. Μεταξύ των ανθρώπων που θεωρούνται φίλοι με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είναι σοσιαλιστής, εγώ σας το λέω, ανήκει, μιλάει με τη σοσιαλιστική οικογένεια. Αν όλα αυτά τα λέει τώρα, εξηγήστε μου τι θα λέει όταν θα πάρει τη συμφωνία. Όταν θα πάρει τη συμφωνία, μήπως μας πει ότι κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει και η Μεγάλη Μακεδονία. Θέλω να πω αυτό που είπα προηγουμένως. Ο σκληρός πυρήνας του αλυτρωτισμού παραμένει ζωντανός και στο ενδιάμεσο της συμφωνίας. Τώρα, σε τρία λεπτά θέλω να μου πείτε και οι δύο, αρχής γενομένης με τον κύριο Οικονόμου, έρχονται συνεχώς στη Βουλή μέτρα, θετικά μέτρα, ελαφρύνσεις, μειώσεις φόρων, μειώσεις εισφορών. Ακούσαμε σήμερα τον Πρωθυπουργό να ανακοινώνει και άλλα μέτρα, όχι από αυτά, περισσότερα από αυτά που υπήρχαν στη Θεσσαλονίκη ή από αυτά τα οποία βρίσκονται στον προϋπολογισμό. Και θέλω να σας ρωτήσω πόσο αλλάζουν τα πράγματα κατά τη γνώμη σας και πόσο, ας πούμε, άβολα αισθάνεστε να ψηφίζετε ως βουλευτές κομμάτων της αντιπολίτευσης μέτρα τα οποία για πρώτη φορά είναι θετικά. Δηλαδή σε μια συζήτηση που ακόμη και στον προϋπολογισμό η κριτική σας θα είναι, φαντάζομαι, στην κυβέρνηση ότι δίνει λίγα, ενώ μέχρι πέρσι και πρόπερσι η συζήτηση ήταν πόσα κόβει και ποιος. Κύριε Οικονόμου. Η δικιά μου προσέγγιση είναι τελείως διαφορετική. Ακόμα και από αυτή που ακούγεται συνήθως από την Δημοκρατία, τη θεωρώ όλη αυτή την υπόθεση που βλέπουμε τώρα μια τεραστία διαστάσεων συμπαιγνία εις βάρος του ελληνικού λαού, όταν έχουμε σαρώσει το βιωτικό του επίπεδο 4 χρόνια, όταν το συνταξιούχο ή το χαμηλό μισθό ή το. Μισό, 4 ή 8. Πόσα 4, χρόνια έχει σαρωθεί το βιωτικό επίπεδο. Προσέξτε να δείτε. 4, ναι. Γιατί κρίνω την τωρινή κυβέρνηση. Mm-hmm. Εγώ δεν είμαι ούτε ιστοριοδίφης, ούτε θέλω άλλες ιδιότητες. Καλά, το 2010 ακόμη δεν έχει περάσει στην αρμοδιότητα των ιστορικών. Δεν είμαι, ούτε θέλω να κάνω το σχολιαστή τον ευρύτερο. Εγώ είμαι ένας βουλευτής αντιπολιτεύσεως. Κρίνω την κυβέρνηση όπως έχω υποχρέωση να κάνω. Υποχρέωση, αν το πιστεύω βέβαια. Και υποχρέωση, αν το πιστεύω, να το κάνω. Και λέω ότι αυτά τα 4 χρόνια, αν δείτε τους 4 προϋπολογισμούς που έχει ψηφίσει ο κ. Τσίπρας, τι έχει πάρει από τη μία τσέπη του κόσμου και τι πάει να δώσει δίκη φιλοδορήματος και ισχνών ενισχύσεων, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι μια κλασικού τύπου, πολιτικάτικη, παλαιοκομματικού τύπου συμπεριφορά. Μάλιστα. Μου προκαλεί αηδία, δεν μπορώ να την συζητήσω, εγώ δεν θα την ψήφιζα. Βέβαια το κόμμα λέει ψηφίζουμε έστω και τα λίγα, το κάνω, αλλά δεν το πιστεύω αυτή τη θετική ψήφο που δίνω, ουσιαστικά δεν τη θέλω να τη δώσω. Γιατί δεν θέλω να επιβεβαιώσω ότι ο Γκρούεζας και ο Μαυρογιαλούρος θα νικάνε στο τέλος. Κύριε Παπαθεοδόρου. Κοιτάξτε, είπατε κάτι προηγουμένως. Πράγματι, η κρίση είναι από το 2010. Και η κρίση ήρθε από αυτά τα οποία άφησε πίσω της η Νέα Δημοκρατία με τα μεγάλα ελλείμματα του 10 και του 15%. Βρισκόμαστε το 2018. Τα μισά χρόνια κυβερνά ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα μισά μέτρα τα έχει πάρει και παραπάνω, τα έχει πάρει και τα πιο σκληρά, τα έχει πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τις τράπεζες, για να μην το ξεχνάμε αυτό. Έκλεισε τις τράπεζες, έφερε τα capital controls, έφερε ένα μνημόνιο, έφερε δισεκατομμύρια στην πλάτη του ελληνικού λαού, έφερε υπερπλεονάσματα και σήμερα από αυτά τα οποία, ξέρετε κάτι, αν μου είχατε πάρει 100 ευρώ, τα είχατε πάρει μέσα από την τσέπη και μου δίνατε 10, δεν θα περιμένετε να σας πω ευχαριστώ. Θα έπρεπε να σας ζητήσω που είναι τα άλλα 90. Αυτή είναι η ιστορία με τα επιδόματα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η ιστορία με τα αναδρομικά τα οποία έπρεπε να είχε δώσει από το 2014
και δεν τα έδωσε μέχρι το 2018. Ξέρετε ποιο ήταν το τίμημα γι' αυτό? Το γεγονός ότι έδωσε και τις συντάξεις στο τέλος. Και σήμερα αυτό το οποίο λέει ότι μα κοίταξε, πήρα τις συντάξεις πίσω. Ποιες συντάξεις πήρε πίσω? Πήρε την προσωπική διαφορά. Δεν πήρε τη μείωση των συντάξεων που έκανε ο κύριος Κατρούγκαλος με τον νόμο του το 2016 και μετά. Για τους νέους, λέτε, για τους νέους συνταξιούχους. Για τους συνταξιούχους που βγήκαν μετά το 2016. Ναι, ναι. Και οι οποίοι θα είναι από εδώ και πέρα συνταξιούχοι. Mm-hmm. Οι παλιοί συνταξιούχοι διατήρησαν την προσωπική τους διαφορά μέχρι να αλλάξει η κατάσταση και δεν κινδυνολογώ. Ξέρετε πόσοι είναι οι συνταξιούχοι από το 2016 και μετά? Είναι πάρα πολλοί. Είναι 600.000. Και από αυτούς ήρθαν κάποιοι στο γραφείο και μου είπαν, mm-hmm, πέστε όταν βγαίνετε ότι εμείς από το 16 και μετά δεν έχουμε πάρει τις συντάξεις μας. 3 χρόνια τώρα είναι με τα έναντι. Δεν έχουμε ούτε αυτό. Έτσι. Άρα, ό,τι και να δώσει ο κύριος Τσίπρας, εμείς θα τα ψηφίσουμε. Mm-hmm. Ούτε με κρύα, ούτε με ζεστή καρδιά. Μάλιστα. Και 1 ευρώ στους ανθρώπους από τους οποίους ο κύριος Τσίπρας πήρε πάρα πολλά, από τους νέους επαγγελματίες οι οποίοι βρέθηκαν να πληρώνουν το 60% και το 70% των αμοιβών τους ως φορολογία και ως ασφάλιση, εμείς θα το ψηφίσουμε. Μάλιστα. Το ζήτημα είναι όμως ότι αυτά τα λεφτά προέρχονται από τον ίδιο τον κόσμο, από τα υπερπλεονάσματα και όχι από την ανάπτυξη. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να βρεθεί η οικονομία και πάλι σε επανεκκίνηση, να υπάρξει ανάπτυξη, παραγωγή πλούτου και οι άνθρωποι να βάλουν 5 ευρώ στην τσέπη τους, που θα είναι για την οικογένειά τους και όχι για να πληρώσουν φόρους. Επειδή είναι περαιτέρω του προγράμματος της Θεσσαλονίκης. Θυμάστε πόσο κοστολογούνταν το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης? Όχι, εννοούσα τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ τώρα, πριν 3 μήνες. Αυτό. Όχι του Θεσσαλονίκη 2. Λοιπόν, του Θεσσαλονίκη 2. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε μαζί σας. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, εμείς θα μείνουμε στα της οικονομίας. Τα προηγούμενα χρόνια η λέξη λιτότητα ήταν βασικό συστατικό της δημοσιονομικής πολιτικής στις χώρες της Ευρώπης. Τώρα η έννοια αυτή φαίνεται να έχει σχεδόν εξαφανιστεί από τη δημόσια συζήτηση. Στην Ελλάδα οι πληγές των μνημονίων είναι ακόμη ανοιχτές, καθώς σύμφωνα με νέα έκθεση του ΩΣΑ, η αύξηση της φορολογίας το 2007 έως το 2017 έφτασε το 8,2% του ΑΕΠ. Το κλίμα άλλαξε μετά την έξοδο από το μνημόνιο. Τα πρώτα νομοσχέδια με ελαφρύνσεις από φορολογικά βάρη και εισφορές ήδη έχουν κατατεθεί στη Βουλή. Σήμερα δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα της κυβερνήσεως οι αποφάσεις για την επιστροφή των αναδρομικών σε ενστόλους δικαστικούς, πανεπιστημιακούς και γιατρούς του ΕΣΥ. Κυρίες και κύριοι, λίγο πριν κλείσουμε, να σας θυμίσουμε ότι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας μπορείτε να το παρακολουθείτε είτε απευθείας, είτε την ώρα που εσείς προτιμάτε και επιλέγετε από την επίσημη σελίδα μας στο Facebook. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της ημέρας μέσα από το φακό του Κόντρα. Όλοι εμείς σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε και σήμερα για την ενημέρωσή σας, η οποία εδώ στο Κόντρα είναι ο πρωταγωνιστής. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.